Εντάξει, μεγάλος τελικός χθες, πρέπει να το πούμε. Ναι. Ήταν μεγάλος τελικός, μεγάλη διαδικασία πέναλτι που θύμισα εγώ Ολυμπιακός. Μεγάλο γλέντι στον Τεχιά, μεγάλα όλα εν πάση περιπτώσει, μεγάλος ρούλι, μεγάλοι όσοι εκτελέσανε, ωραία φάση γενικώς, πολύ ωραία φάση. Τώρα που πες για τον Τεχιά. Ναι, ναι, έχω πολλά να πω για τον Τεχιά, γι' αυτό, ωραία. Αλλά ξεκίνα. Όχι, πες για τον Τεχιά. Όχι, 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 εγώ θα πω πολλά, θέλω να ξεκινήσεις. Ο Τεχιά, θυμίζω ότι κάποτε πριν από όχι και τόσα πολλά χρόνια, ναι, θεωρούνταν ο καλύτερος θεματοφύλακας του κόσμου, εν πάση περιπτώσει, μέσα στους τρεις καλύτερους. Σωστά. Δεν σου φαίνεται ότι η καριέρα του έχει πάρει, ξέρεις, μια πολύ μεγάλη κατρακύλα όλα αυτά τα χρόνια για λόγους που στην πραγματικότητα δεν εξηγούνται. Δεν ξέρω, δεν δούλεψε. Επαναπαύτηκε στις δάφνες του. Τον ένοιαζαν μόνο, ξέρεις, το συμβόλαιο, γιατί θυμίζω ότι είχε ένα σύλλα το συμβόλαιο, ένα νέο συμβόλαιο κτλ. Κτλ. Έφτασε να χάσει θέση του βασικού. Ξέρεις, είναι μια εξέλιξη όχι τόσο καλή για έναν τερματοφύλακα που θεωρήθηκε τόσο πολύ καλός και ήταν τόσο πολύ καλός πριν μερικά χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να γνωρίζω. Okay, τους, κουβέντα κάνουμε, κανείς δεν γνωρίζει. Τους λόγους. Νομίζω ότι λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα. Συν πράγματα, ξέρεις, τα οποία συμβαίνουν στους ποδοσφαιριστές. Και δεν τα γνωρίζουμε ποτέ. Ναι. Έτσι. Εννοώ, μπορεί να έχει οτιδήποτε. Οικογενειακά. Πώς το λένε. Πράγματα. Κατάθλιψη. Έτσι. Περνάει χίλια δύο πράγματα οι ποδοσφαιριστές τα οποία. Εντάξει. Αν δεν την παλεύεις όμως σε μια ομάδα ή σε μια χώρα, λες παιδιά, θέλω να φύγω να πάω κάπου αλλού γιατί να γυρίσω στην πατρίδα μου, ας πούμε. Ναι. Είναι το πιο, ξέρεις, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό, ότι δεν την παλεύω στην Αγγλία, παιδιά, είναι ο καιρός, ξέρω εγώ, την παλεύει η οικογένειά μου, οτιδήποτε, κατάθλιψη, ό,τι θες πες. Είμαι μεσογειακός τύπος, θέλω να γυρίσω στην Ισπανία, ξέρεις. Απλό, είναι ανθρώπινο είναι. Έχει τύχει σε πολλούς. Ισχύει. Εν πάση περιπτώσει, οκ. Εντάξει. Έχει κάνει και ανανέωση βέβαια στο μεταξύ στην United. Δεν ξέρω, μήπως δεν υπήρξε και ποτέ ιδιαίτερα σοβαρό ενδιαφέρον για τον Τεχέ για επιστροφή στην Ισπανία. Θέλω να πω ποτέ, δηλαδή από τη στιγμή που πήγε στη Μάντσεστερ, δεν ακούστηκε ποτέ σοβαρά ότι είτε θέλει να φύγει, είτε προσεγγίσαν και κάνα, ξέρω εγώ, μια τρομερή πρόταση, αλλά την απέρριψε η United. Όχι, πήγε στη United και άραξε. Okay. Στη United. Εντάξει. Θέλω να πω. Και έχει και άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο. Εντάξει, όταν πείτε τα ρίχνουμε στο Τεχέ, είναι ο αποδιοπομπέος, ας πούμε. Εντάξει. Γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει ανάποδα. Δηλαδή, πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να γίνει ανάποδα και να ήταν και να ήταν ο Ρούλιο ο κακός και ο Τεχέ ο καλός. Εντάξει, όταν φτάνουν στου τέρμα τερματοφύλακε πέναλτι, οκ. Okay. Λοιπόν, αλλά δεν πιάσανε και ένα ρε διάολε. Και δεν πήγε κανένα out, ούτε δοκάρι, τίποτα. Ναι. Τίποτα, ρε, όλα μέσα. Λοιπόν, γι' αυτό βγήκανε μετά οι άλλοι και ψάξαν και σου λέει, ο άνθρωπος έχει 5 χρόνια να πιάσει πέναλτι. Ναι. Γιατί 5 χρόνια έχει να πιάσει πέναλτι. Ναι. Από ένα πέναλτι του Λουκάκου σε United Everton. Από τότε 38 πέναλτι του σουτάρανε, τα φάγε και τα 38. Ρε φίλε, στατιστικά, όπως ξέρουμε, στατιστικά, λίγο πάνω από το 70%. Ναι, να κλείσει τα μάτια σου και να βουτήξει προ μια μεριά, θα πιάσει ένα. Ή να κάνει δυο βουντού, θα πάει out την μπάλα. Όχι, παιδί μου, να κλείσει τα μάτια. Λες κλείνω τα μάτια και βουτάω. Ναι, πώς είσαι από ένα βράχο και λες θα βουτήξει το νερό, κλείνω τα μάτια και βουτάω. Κλείνοντα τα μάτια, ένα στα 10 πρέπει να το πιάσει. Αυτό λέω. Ναι. Αυτό λέω στατιστικά. Ναι, ναι. Κλείνω τα μάτια και βουτάω, τεντώνω τα χέρια. Ναι. Τι διάολο, ένα θα πιάσει. Ναι, αρέσει. Είναι τρομερό. Τι είναι, για ποιον λέμε, για τον Άκη τον Πινιώτη, φίλε μου, λέμε. Κάτσε εδώ τώρα να ακούσεις, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, και πέρα λοιπόν από το γλέντι όλο το οποίο έφαγε ο Τεχέα, με αυτή την πολύ στεναχωρημένη φάτσα γενικώς. Τεχέα είχε γενικώς πολύ προβληματισμένη φάτσα, πρέπει να σου πω, σε όλα τα πέναλτι. Ναι. Δεν έδειχνε, ξέρεις, ούτε χαρούμενος, δεν έδειχνε ούτε. Πώς το λέγαμε στο χωριό μας, up to the moment, δεν έδειξε, ξέρεις. Τσιτωμένος, δηλαδή, ήταν λίγο στεναχωρημένος σε όλη τη φάση. Ναι. Ήταν λίγο μουντρούχος, ρε παιδί μου. Πώς να το πω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που μάθαμε σήμερα από τον Άντζελο το Μαντζιάντε. Ναι. Ωραίο το όνομα. Και είδαμε. Ναι, είναι η φωτογραφία ότι είχαν δώσει στον Τεχέα και τους εκτελεστές με το που. Και πού να θυμάται τώρα, ρε παιδί μου. Τώρα και 11. Ήταν 11. Πού να θυμάται κάτι. Μπλόκαρε το μυαλό κάποια στιγμή. Όχι μόνο το είχαν, του έχουν σημειώσει τύπου
Για τρεις από αυτούς, να καταλάβεις, τον Αλκάθερ, τον Ράμπα και άλλον έναν, του έχουν μέχρι και σημειώσει ότι τρέχουν αργά προς την μπάλα. Ναι. Πρόσεξε, μιλάμε για τέτοιο. Όχι μόνο που να πέσει, αλλά και σημείωση ότι να ξέρεις ότι αυτοί θα πάνε αργά προς την μπάλα. Ναι. Μιλάμε για τέτοιο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, το χαρτί αυτό δεν χρησιμεύσε. Βεβαίως εδώ κρύβεται ένας μικρός διάβολος, πρέπει να σας πω. Δηλαδή. Γιατί κάποιος θα πει, το ότι του δώσαν ένα χαρτί με τους εκτελεστές. Ναι. Τα πετύχαν αυτά που του γράφαν, άραγε. Πρόσεξε λοιπόν, ναι. Τώρα. Εδώ λοιπόν, το σκεφτόμουν αυτό το πράγμα και έρχεται ο φίλος μας, ο Καρταρόμπα Ξεκούμποτη, και μας ενημερώνει τα εξής. Ο Ντεχέα έπεσε με βάση τις οδηγίες που του δώσανε σε 7 στα 10 όπως του είπανε. Ναι. Υπολογίζει, λέει, και αυτό του παρέχω που έμεινε στο κέντρο για λίγα δευτερόλεπτα και έπεσε στην πορεία της μπάλας αλλά με καθυστέρηση. Στις 2 από τις υπόλοιπες περιπτώσεις ο Ντεχέα επέρεξε τη σωστή γωνία άσχετα με το ρηπόρτερ αλλά δεν κατάφερε να αποκρούσει. Αλλά στην πραγματικότητα από το report που του δώσανε μόνο 3 στους 10 εκτέλεσαν τα πέναλτι έτσι. Στο 3 στους 10. Τίποτα δηλαδή, λάθος report. Τίποτα, αλλά και αυτά τα 3 στα 10. Σε 2 από δηλαδή, αυτές. Δηλαδή θα το ρίξει δεξιά. Ναι, θα σου απαντάω. Ναι, ωραία. Οι δύο από τους 3 που το εκτελέσανε όπως έγραφε το χαρτί του ήταν ο Μορένο και ο Αλκάθερ. Ναι. Αλλά ήταν πολύ καλά χτυπήματα και δεν μπορούσε να τα αποκρούσει. Okay. Το τρίτο περίπτωση ήταν ο Γκόμεθ, η τρίτη περίπτωση που πήγε στο κέντρο, αλλά ο Ντεχέα εκεί, ενώ του είχαν πει ότι σουτάρει στο κέντρο, επέλεξε γωνία. Έπεσε σε γωνία και το έφαγε. Οπότε, λέει ο φίλος, έστω και αν ο Ντεχέα ακολούθησε το report κατά 70% και είχε και 2 σωστές μαντεψιές για πέναλτι που πήγαν σε άλλη μεριά από την πρόβλεψη, έστω και αν το report ήταν λίγο πολύ εκτός πραγματικότητας, το γεγονός ότι δεν έπραξε σωστά στο μόνο πέναλτι που εκτελέστηκε με βάση το report και ήταν εύκολο να αποκρουστεί, δικαιώνει τη μουρμούρα γύρω από το όνομά του και ότι έπαψε να είναι world class και επιβεβαιώνει τη μουρμούρα γύρω από το όνομά του που έχει να ακουμπώσει και με το γεγονός ότι ήταν ο μοιραίος παίκτης που έχασε το μοναδικό πέναλτι από τα 22 που εκτελέστηκαν. Ναι. Η αλήθεια είναι. Ναι, ο Λούξο δεν ήθελε, είναι η αλήθεια, να εκτελέσει. Δεν ήθελε. Φαινότανε. Ότι δεν γούσταρε. Λοιπόν, είναι λοιπόν η αλήθεια ότι όλα αυτά τα χαρτιά, το παίρνουμε με δέος ότι κάνουν όλοι οι ειδικοί τέτοια και ξέρουν και πού εκτελούν, επειδή πια το ξέρουν όλες οι ομάδες, είναι πάρα πολύ λογικό κατ' εμέ να είναι ενημερωμένοι οι παίκτες ότι ακριβώς επειδή η αντίπαλη ομάδα και ο αντίπαλος προφλάκας γνωρίζει πού σουτάρετε κατά πλειοψηφία τα πέναλτί σας, να κάνετε κάτι άλλο αυτή τη φορά. Ναι. Που θέλω να πω, δεν υπάρχει λάθος στη μέθοδος. Θυμίζουν κάποιοι φίλοι και έχουν δίκιο. Λέει, πριν λίγα χρόνια δεν χάλασε η μεταγραφή του στη Ρεάλ τελευταία μέρα των μεταγραφών γιατί αργήσαν να στείλουν κάτι έγγραφα και πέρασε 12 η ώρα. Κάτι θυμάμαι τώρα που το λένε. Και εγώ κάτι θυμάμαι. Ντεχέα ήταν η ιστορία και τότε. Και εγώ κάτι θυμάμαι, ναι. Αργήσανε με το, ναι, το φαξόχαρτο και πέρασε η 12η βραδινή και δεν έγινε μεταγραφή. Σωστό, έχετε δίκιο. Είχε γίνει ακριβώς αυτό. Είχε γίνει ακριβώς αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι λίγο τα χαρτιά στα πέναλτι είναι μάλλον υπερτιμημένα, θέλω να πω. Ναι. Τελικά. Ναι, γιατί και εγώ, αν ήμουν προπονητής και ένας παίκτης, ας πούμε, μεταβαρούσε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, θα του έλεγα για αυτό το παιχνίδι να σου πω ποια έχει φτάσει η τεχνολογία του ποδοσφαίρου. Μελετάνε όλοι. Και... Επίσης, υπάρχει ρεσί το κατά πλειοψηφία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ποδοσφαιριστής που, για παράδειγμα, να έχει κάνει 35 εκτελέσεις και να βρει ένα pattern. Σωστό. Απόλυτο. Ακόμα και αν βρει μια λογική γωνία, σου πει ότι κοίταξε, αυτό δεν εκτελεί καθόλου στην αριστερή γωνία. Ναι. Όχι να πει πού εκτελεί, αλλά πού δεν εκτελεί. Ναι. Άλλα σου θα πάνε στο κέντρο, άλλα θα πάνε δεξιά, άλλα θα πάνε χαμηλά, άλλα θα πάνε ψηλά, άλλα θα πάνε, ξέρω εγώ, με 50 χιλιόμετρα την ώρα, άλλα θα πάνε με 80. Ναι. Θέλω να πω για τερματοφύλακα. Οι μεταβλητές είναι πάρα πολλές, ναι, πάνω εκεί. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά τι αξία έχει. Χώριο του γεγονότος αυτού που είπαμε πρώτα. Οι παίκτες ξέρουν ότι ο τερματοφύλακας ξέρει. Υπάρχει και κάτι άλλο βέβαια. Όταν έχεις απέναντί σου έναν τύπο που αποκρούει πέναλτι, δηλαδή αν έχεις τον Γκέιλορ Νάβας ως επιθετικός, είσαι πάντα πιο ψαρωμένος. Σωστό. Δηλαδή λες ότι αυτός εδώ ο Σατανάς. Σωστό. Ένα στα 4 τα πιάνει. Στατιστικά, λέω στο περίπτωμα. Πρέπει να κάνουμε και κάτι special εδώ πέρα. Ναι. Εκεί δηλαδή αρχίζει λίγο και αμφισβητείς την καλή σου γωνία, αυτό που έχει στο μυαλό σου. Δηλαδή λες, πέρα από το ότι αυτός μπορεί να έχει μελετήσει, να έχει κάτσει με το βοηθό, με τον προπονητή τερματοφυλάκων και να έχει δει ποιος εκτελεί πέναλτι απέναντι αυτός. Πού τα στέλνει συνήθως εκεί. Είναι και καλός. Ναι.
όταν έχεις επιτερματοφύλακα που έχει να αποκρούσει πέναλτι, ας πούμε, από τότε που ανακαλύφθηκε το offside, είσαι και πιο χαλαρός. Αλήθεια. Τώρα, αλήθεια. Κλείσω τα μάτια και θα το βαρέσω κάπου. Στράψω από το λάξι. Αυτό. Τελειώνει η ιστορία. Εν τω μεταξύ, σε όλη αυτή την κουβέντα, διάβασα κιόλας και δεν μπορώ να αδικήσω αυτούς που το έγραψαν. Ότι κοίταξε, ο Σόλσκερ δεν έκανε αλλαγές. Ναι. Έβαλε στο τέλος τον Μάτα και τον Τέλες για να εκτελέσουν πέναλτι, που πολύ καλά τα εκτελέσαν. Okay. Ναι. Αλλά δεν έβαλε το Χέντερσον μέσα, δεν τόλμησε να τον βάλει. Ναι. Ο οποίος έχει 47% τρομερό ποσοστό, έτσι, σε αποκρούσεις πέναλτι. Γιατί δεν τον έβαλε. Ποιος το είχε κάνει αυτός με τον Ολλανδό, ποιον είχε βάλει. Ναι, ναι, έχει σε Μουντιάλ νομίζω. Ήταν σε Μουντιάλ και πρέπει να ήταν Ολλανδός, δεν θυμάμαι το έφασο, αλλά νομίζω ότι είναι. Ναι. Έβγαλε πώς το λένε, αυτόν από τον Άγιαξ πήρατε εσείς. Ποιον? Αυτόν από τον Άγιαξ που είχε πάρει Μπαρτσελόνα. Τον Ter Stegen. Όχι, ρε. Από τον Άγιαξ την είχατε πάρει. Ένας Ολλανδός, ποιον είχατε πάρει που τον δώσατε μετά σε μια άλλη ομάδα. Έλα, ο Ολλανδός που δεν τον εγουστάρεις. Ο Σίλεσεν. Α, ο Σίλεσεν, ναι. Έβγαλε νομίζω το Σίλεσεν και έβαλε τον. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Newcastle. Της Newcastle, μπράβο. Το Χοντρούλι. Ναι. Που είναι πεναλτάκια. Μπράβο. Και το πιάσε. Ναι, αυτό. Έξι. Αυτό έκανε. Λοιπόν, και έλεγε ότι αφού έκανε αλλαγές για πέναλτι, τον ναι. Κρουλ, βέβαια. Τον Κρουλ, τον Κρουλ. Τον Τιμ, τον Κρουλ. Λοιπόν, και λες, αφού έβαλε τους δύο, γιατί κιόντεψε να αλλάξει τα ματωρία. Δεν ήξερε ότι ο Ντεχέα είναι δεύτερο. Να πει, ρε, εντάξει, θα βγάλει τώρα τον Ντεχέα. Σαν να του λες. Και όλο έβγαλε το Σίλσε και έβαλε τον Τιμ Κρουλ μέσα. Ναι. It's a cruel, cruel summer. Ναι, δηλαδή, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, να το κάνει. Εντάξει, πρέπει να είναι η μοναδική φορά που έχω δει διαδικασία πέναλτι. Όπου τα τέσσερα πρώτα πέναλτι θα είναι αριστεροπόδαρη. Είναι τρομερό να το βλέπεις. Το θυμάμαι, κοίτα να δεις. Πόσο αριστεροπόδαρη αρέσει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει, έτσι πήγε η δουλειά, έτσι πήγε η ιστορία και το σήκωσε η Villarreal. Και να σου πω και κάτι άλλο. Αυτά θέλει να μας στερήσει η Ευρωπαϊκή Super League. Της Villarreal να παίρνουν κούπες. Κατάλαβες. Μια χαρά θα παίρνει η Villarreal στο Europa. Στο Europa, ναι. Στο αυτό σου λέω. Στο Europa, όσο έχει θα μείνει. Με αυτό όλη τις ομάδες. Ναι. Απλά αντί να παίζει απέναντι με τη Manchester United, θα παίζει απέναντι από την Αταλάντα, ας πούμε. Στον τελικό. Ναι, σωστό. Ναι. Όπως το λες. Ναι. Όπως το λες. Λοιπόν, και μιλώντας για ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 1-1. Βγαίνουν τα νέα, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Πριν από λίγο μάθαμε ότι η UEFA εξετάζει στην έρω μια Champions Week, Κώστα, ναι. Φίλες και φίλοι. Τι είναι αυτό? Που θα έχει Final Four. Ναι. Ακούγομαι? Ναι. Final Four, ναι. Στο Champions League, έτσι. Ναι. Όχι αυτό τώρα, μεθα αύριο. Final Four με μονούς ημιτελικούς και τελικό σε ουδέτερη έδρα. Ναι. Συναυλίες και events στα πρότυπα του Super Bowl. Όχου. Τι, δεν σας αρέσει? Ε, δεν πάει με το βάρο αυτό το πακέτο. Δεν σας αρέσει? Δεν έχει καμία σχέση με το βάρο. Όλα έχουν σχέση. Δεν έχει καμία σχέση με το βάρο. Μην μπερδεύεσαι. Όλα. Μην μπερδεύεσαι. Όλα. Λοιπόν, άκουσε με τώρα τι θα γίνει. Θα έχουμε Champions Week. Θα έχουμε αγώνες βετεράνων. Έτσι. Θα γίνεται όπως το NCAA. Καταλαβες. Ναι. Λίγο από NCAA, λίγο από NFL, θα έχει και λίγο από Super Bowl. Ναι. Εντάξει. Και το απλό προβληματίζει σου λέει εσύ, η ημιτελική είναι διπλή τώρα, θα του κάνουμε μονούς. Δηλαδή, τι Final Four θα κάνουμε αν δεν έχουμε τα δύο από τα τέσσερα μάτς? Τι Final Four είναι αυτό? Και υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά, όπως λένε Κώστα μου, φίλες και φίλοι, και θέλω να το ακούσουμε αυτό, ο κύριος Tim Crow, σύμβουλος εταιριών που εμπλέκονται σε διοργανώσεις όπως το Μουντιάλ και ο Ολυμπιακός, λέει: οι χορηγοί θα το λατρέψουν. Οι χορηγοί θα το λατρέψουν. Λεφτά. Ρίξε ρε τάκα ρε ένα Money Pink Floyd. Τώρα κολλάει εδώ πέρα. Τώρα κολλάει το πιάνιο. Τάκ ακούει. Λεφτά σου λέει Money Pink Floyd. Ρίξε. Λοιπόν, οι χορηγοί θα το λατρέψουν. Γιατί? Με αυτόν τον τρόπο έχει μια πιο συγκεντρωμένη και μακρύτερη περίοδο δράσης. Κώστα, το σπουδαίο πράγμα στον αθλητικό χώρο αυτή τη στιγμή είναι να βρεθείς κάπου και να περάσεις πολύ χρόνο εκεί. Αυτό το πλάνο περιλαμβάνει αρκετό χρόνο και εμβαθύνει, Κώστα. Ε? Κώστα! Περιμένω, τελειώσει. Τι να σου πω, ρε εσύ, τι να σου πω. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλο αυτό το πράγμα το κοροϊδεύεις και το χλεβάζεις με αυτόν τον τρόπο. Champions Week.
το θέμα ότι ο άλλος θέλει τους χορηγούς και θέλει να μεγαλώσει τα έσοδα. Γι' αυτό δεν πήγε να γίνει η Ευρωπαϊκή Super League. Champions Week. Γι' αυτό δεν πήγε να γίνει η Ευρωπαϊκή Super League. Για να μεγαλώσουν τα έσοδα κάποιων ομάδων. Τι να κάνουμε. Κάποιων συγκεκριμένων. Κάποιων συγκεκριμένων. Το 16 ομάδων αυτών που θα μπαίναν στο χορό. Ναι. Γι' αυτό δεν πάει να κλείσει η UEFA συμφωνία χορηγική για να φέρει έσοδα. Δεν καταλαβαίνω γιατί το χλεβάζουμε. Θέλουμε να βλέπουμε υψηλού επίπεδου ποδόσφαιρο. Θέλει λεφτά αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Θέλουμε να βλέπουμε μεταγραφές 100 και 200 εκατομμυρίων. Θέλει όχι, λεφτά αυτό το πράγμα. Αρκετά. Θέλουμε να βλέπουμε. Δεν θέλουμε να μένουν οι παίκτες εκεί που είναι. Όχι. Θέλουμε να αλλάζουν. Θέλουν να πηγαίνουν κάπου αλλού. Θέλουμε να παίρνουν παίκτες οι ομάδες. Δεν θέλουμε να βλέπουμε εκείνη μια ζωή να είναι. Πηγαίνουν κάπου αλλού. Λιγότερα λεφτά όμως όλα αυτά. Ναι, αυτό δεν το ορίζουμε εμείς. Το ορίζουν οι Ραϊόλες και οι Μέντες. Λοιπόν, θέλουμε να βλέπουμε, ξέρω εγώ, καλύτερο θέαμα. Θέλει λεφτά. Και τα λεφτά το τελευταίο 1,5 χρόνο τουλάχιστον λόγω της πανδημίας έχουν λιγοστέψει. Γιατί σου κάνει αίσθηση και χλεβάζει το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι θα να βρουν παραπάνω λεφτά. Έτσι έχει η κατάσταση. Αν η ιδέα του είναι αυτό, μάλλον αν ο σκοπός του είναι να κάνει κάτι για να φέρει παραπάνω λεφτά, καλά κάνει, λέω εγώ, ο άνθρωπος. Από τη στιγμή που έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα έχουμε salary cap, ότι δεν θα υπάρχει financial fair play. Καλά, μην το λες. Γιατί όλα αυτά που μιλάμε διαφορούν μετά το 24. Έτσι. Λέω, μέχρι τότε έχουμε και τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ούτε salary cap και το financial fair play πήγε περίπατο. Γιατί το λες αυτό, ρε? Το είπαν οι ίδιοι. Φανώς. Λοιπόν, άρα τι να κάνουμε δηλαδή. Γιατί πρέπει να χλεβάζουμε τον άνθρωπο που στείλει το μυαλό του να βρει ιδέες για να φέρει παραπάνω λεφτά. Από συλλόγους που είναι διαλυμένοι, κατεστραμμένοι οικονομικά δηλαδή. Κατεστραμμένοι, Κώστα, θα κλάψω. Θα κλάψω πραγματικά. Εντάξει, μπορεί να κοροϊδεύουμε όσο θέλουμε. Εγώ βλέπω, ας πούμε, μια Ίντερ πήρε πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια και διαλύεται. Mm-hmm. Γιατί χρωστάνε οι Κινέζοι σε όποιον μιλάει Κινέζικα. Ναι. Και Αγγλικά και Ισπανικά. Να διαλυθούν και να μην πουλάνε την Ίντερ σε Κινέζους. Okay. Αυτή είναι η απάντηση. Εντάξει. Να διαλυθεί, να την ξαναπάρουν άνθρωποι που ξέρουν τι σημαίνει Ίντερ, ναι, και να βρει το δρόμο της. Και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, αν ρωτάς εμένα, από το να γίνουμε Super Bowl. Αν ρωτάς την άποψή μου σε αυτό. Μα αυτοί σκάνε κάποια στιγμή με τα πακέτα στο χέρι. Αυτοί σκάσανε, αλλά επειδή αυτό το πράγμα απέτυχε και σκάει σαν χρηματιστηριακή φούσκα ελληνικού χρηματιστηρίου 1999. Γιατί απέτυχε στην Αγγλία, οι ξένοι που αγόρασαν ομάδες απέτυχαν, οικονομικά εννοώ, ήταν φουσκά. Όχι, δεν απέτυχαν. Χρησιμοποίησα ένα παράδειγμα αποτυχία. Ναι. Εγώ πιάνω από αυτό το παράδειγμα, ναι, και σου λέω ότι η άποψή μου θα ήταν αυτή. Ότι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο, ναι, δεν μπορούν να πάνε το ποδόσφαιρο μπροστά. Ναι. The long run. Εταιρεία δεν είναι. Έρχεται ένα άνθρωπο που σου λέει: θέλω να αγοράσει την εταιρεία σου. Εταιρεία, ναι. Αν ξέρω από μπάλα ή όχι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Φέρνω τα ζεστά μου λεφτά. Όμως και σου λέω ότι η μπάλα θέλει να ξέρει και από μπάλα. Τελικά. Στην Ίντερ, η Ίντερ δηλαδή δεν είναι τρανταχτό παράδειγμα αυτό που λέμε. Άσε τώρα τον κόσμο που λέει Γκλέζερ φύγε και τα, ναι, και τα λοιπά. Και αυτή είναι ένα άλλο, είναι ένα διαφορετικό κομμάτι. Αυτό δεν βαράει καμπανάκια. Δηλαδή έχει σημασία αν ο αγοραστής που θα έρθει και θα αγοράσει μια ανώνυμη εταιρεία ή μια εταιρεία που είναι ποδοσφαιρική, αν ξέρει από μπάλα ο ίδιος, έχει σημασία, ή αν θα στελεχώσει το τμήμα με ανθρώπους που ξέρουν από μπάλα. Μου έρθει ο Κινέζος και να βάλει τους καλύτερους. Ναι, δηλαδή να βάλει τα λεφτά ο Κινέζος και να πει: εγώ δεν ξέρω από μπάλα, σωστό, αλλά παίρνω αυτό το team, mm-hmm, να τρέξει την ομάδα. Σωστό είναι αυτό που λες. Αν έχει οικονομική επιφάνεια ο κάθε Κινέζος, τι μας πειράζει. Πρέπει να είναι στα χέρια του Ιταλού μεγάλο επιχειρηματία η ομάδα Σόνι και Ντέ. Όχι, αλλά είναι χρήσιμο. Παιδί μου, χρήσιμο και ρομαντικό είναι. Όχι, από δεν τη είναι μία. Ρομαντικό, είναι πρακτικό. Ως ρομαντικό το λες ότι πρέπει να μείνει η Ίντερ στα χέρια του Ιταλού και η Μίλαν στα χέρια του Μπερλουσκόνη. Είναι, όχι, δεν είναι στα χέρια του Μπερλουσκόνη. Πιανού. Λέω ότι δεν μπορεί ποδοσφαιρικές, ναι, ομάδες, ναι, να τις έχουν άνθρωποι που είναι άσχετα από το ποδόσφαιρο. Γιατί λέω το ποδόσφαιρο, δεν μιλάω για μια εταιρεία, μια βιομηχανία, ναι, χαρτιού. Μια βιομηχανία χαρτιού μπορεί να την πάρει και ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτοκίνητα. Δεν είναι το ίδιο όμως παράδειγμα να το συζητάμε. Ποδοσφαιρική ομάδα είναι ζών οργανισμός. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Είναι επένδυση για αυτούς που την αγοράζουν. Γι' αυτό τις τελεχώνουν μετά με ανθρώπους που ξέρουν από ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν είναι υποχρεωμένος ο κάθε αγοραστής ομάδας να ξέρει από ποδόσφαιρο. Ναι. Ούτε ο κάθε αγοραστής αυτοκίνητο βιομηχανίας να ξέρει από αυτοκίνητα. Ναι. Ούτε ο κάθε αγοραστής αεροπορικής εταιρείας να πιλωτάρει αεροπλάνο. Δεν καλά, είναι ανάγκη. Ναι, δεν είπα αυτό. Σηκώστε. Λέω ότι κάνεις μια επιχειρηματική κίνηση. Ναι. Και μετά, αν είσαι καλός αυτό που θες να κάνεις και είσαι έξυπνος, mm-hmm, στελεχώνεις την ομάδα με ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλύτερα από σένα. Με στελέχη που τους ακριβοπληρώνεις. Αυτό λέω. Παιδιά, το ερώτημα είναι, συγγνώμη, το ερώτημα είναι αν βγαίνει ξυνηλά ή αν η συζήτηση που γίνεται είναι βασισμένη στον ορθό λόγο ή όχι. Εντάξει, έτσι, εύκολες χαζομαρούλες λέω κι εγώ. Επίσης, με το Βάρ έχεις γίνει υπογραφικός και από τα μετέωρα. Εντάξει. Δεν πειράζει. Μαζευτείτε όλοι οι αραστές του ΒΑΡ
και συνεχίστε να με βρίσκετε. Αν τα θεωρείτε όλα αυτά τα πράγματα άσχετα μεταξύ τους, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εσείς δεν έχετε πρόβλημα. Εντάξει, μπορεί το μυαλό μου να λειτουργεί διαφορετικά από το δικό σας. Μπορεί να είμαι εγώ ο χαζός και εσείς οι έξυπνοι. Εντάξει, καθόλου να μην το αποκλείσουμε. Δεν είναι θέμα χαζομάρα. Αλλά καθόλου να μην αποκλείσουμε και το ανάποδο. Δεν είναι καθόλου θέμα χαζομάρα και εξυπνάδα. Είναι θέμα άποψη πάνω στο ποδόσφαιρο. Όλα είναι σχετικά. Όλα είναι αλληλένδετα. Ο δρόμος είναι ένας που γίνεται με την επίφαση της δικαιοσύνης και άλλων πραγμάτων. Γίνονται πράγματα. Κάποια πετυχαίνουν, κάποια δεν πετυχαίνουν. Αλλά δεν έχει σημασία, διότι η γραμμή και το μονοπάτι έχει οριστεί. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10:30. Πάμε παρακαλώ σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι, γυρίζουμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στην 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Τάκαρος Ζομπούλης είναι στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς εδώ στο σταθμό για την εκπομπή με τους εξής τρόπους. Από το κινητό σας γράφετε super, αφήνετε ένα διάστημα. Το μήνυμά σας αποστολή στο 1969-031 η χρέωση. Ιντερνετικά sportfm.gr. Στο πάνω μέρος της κεντρικής κλειδάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνο live. Ανοίγει ο media player μαζί του μια φόρμα. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Email στο ράμα για 05@yahoo.gr. Οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0. Αυτό που γράφετε στο Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας. Στο YouTube για να βρείτε το επίσημο κανάλι μας. Στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε το application της εκπομπής και να το κατεβάσετε. Το οποίο application, να πούμε ότι διορθώνεται. Αύριο θα έχει διορθωθεί ολοκληρωτικά. Έχει διορθωθεί η έκδοση Android, γιατί είχαμε μια αλλαγή τέλος πάντων στο link εκεί του Radio Live. Έγινε στην Android φάση. Αύριο θα είναι έτοιμη και η iOS εκδοχή. Να ξέρετε, και θα είναι πάλι full κομπλέ όπως του πρέπει. Εντάξει, είχαμε ένα λάθος, το οποίο κατά λάθος έστελνε κάποια έσοδα στο λογαριασμό του κυρίου Ιάννη. Θέλω να πω, ανθρώπινα λάθη είναι αυτά τα πράγματα. Τροπίνα τα λες. Τροπίνα τα λες. Ήταν συνδεδεμένο με το IBAN του κυρίου Ιάννη και όπως έκανε αυτά πήγαινε. Εντάξει, σιγά τώρα. Ακούγονταν τα κέρματα να πέφτουν στα τενεκέδια. Κλιν, κλιν, κλιν. Λοιπόν. Όχι για σένα, για τα παιδάκια. Βέβαια, Κώστα, εμείς τώρα. Τι έχουμε, τελειώσαμε εμείς. Ό,τι κάναμε, τα κάναμε. Γνωστή αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Λοιπόν, τι άλλο. Ναι, Fight Club 2001 στο Instagram. Αν θέλετε όλο μαζί μια λέξη. Fightclub.gr, βεβαίως, βεβαίως. Μην το λέτε επειδή το λέμε εμείς τελευταίο. Είναι το πιο σημαντικό, να ξέρετε, στην πραγματικότητα. Όσοι θέλετε να ακούσετε, όσοι θέλετε να θυμηθείτε, είναι εκεί μαζεμένα, εκεί της Παναγίας στα μάτια. Να είναι καλά, χιλιοευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μας βοήθησαν, γιατί ήταν πολύ ευρεία η σύμπραξη για να μπορέσουμε να τα μαζέψουμε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, οπότε τα βλέπετε εκεί. Κώστας Φαϊμάκης, Γιάννης Τσαούση στα μικρόφωνα και θέλω να πω δύο πραγματάκια να μην τα ξεχάσω. Ότι πρώτον, ότι αύριο, παρότι είναι μέρα Ευρωλίγκας, έχει τους δύο ημιτελικούς, έχει το απόγευμα, έχει το 10 η ώρα, έχει το Μπαρτσελόνα Αρμάνι, θα υπάρχει ενημέρωση εδώ πέρα. Μετά 12-2 έχουμε Χρήστο Ρομπόλη, εδώ ανοίγουν γραμμές και τέτοια, θα είναι αύριο μπασκετικές οι γραμμές, να ξέρετε, αύριο το βράδυ. Αλλά παρότι υπάρχει όλη αυτή η μπασκετική φασούλα, επειδή το Σάββατο έχουμε τελικό τσουλού, εμείς εδώ ως Fight Club θα κάνουμε το καθήκον μας όπως πρέπει. Θα είναι εδώ ο Νίκος Τσιμπλάγος αύριο, να πούμε, από το sportarena.gr. Θα παίξουμε κουιζάρα. Η οποία θα αφορά το τσουλού, βεβαίως, οι ερωτήσεις. Ξέρετε πως είναι η φάση, όσοι έχετε ακούσει προηγούμενες εκπομπές. Βγαίνουν εδώ τηλέφωνο, όποιος απαντήσει συνεχίζει κτλ. Παίζουμε ωραία και τίμια, έτσι δεν κάνουμε, πως το λένε, εξευτελιστικά πράγματα με κινητά κοντά μας, κομπιούτερ και τέτοια. Έλεος δηλαδή. Λοιπόν, και θα έχουμε και δώρα. Οι δύο που θα απαντήσουν περισσότερες ερωτήσεις θα πάρουν μια φανέλα Chelsea ο ένας, μια φανέλα City ο άλλος. Ό,τι γουστάρει. Οπότε αύριο όλα αυτά εδώ. Επίσης. Παρακαλώ το Γιάννη Καραλή να μην τηλεφωνήσει αύριο. Ναι, εδώ, γιατί ναι. Ούτως ή άλλως έχει τις φανέλες City όλες. Ναι. Αλλά να αφήσει κανένα όλο άνθρωπο να πάρει φανέλα City. Ευχαριστώ. Έτσι, λοιπόν. Επίσης θέλω να πω ότι κανονικά σήμερα ο Μαξίμο Τσιγκάλκο θα έπρεπε να είναι σπίτι του και να έχει μια τούρτα με 38 κεράκια πάνω για να τη σβήσει. Ναι. Αυτό δεν θα συμβεί. Ρε γαμότο, δηλαδή.
Το είδα πάλι σαν ξέρεις. Ρε γάμο. Ο οποίος στην Κάγκο αναφέρει, αν σε ένα CM τον έβρισκε γεννημένο Μάιο και σε άλλα CM τον έβρισκε γεννημένο Σεπτέμβριο, πρέπει να σου πω. Τον έχω βρει και με τις δύο ημερομηνίες, όμως αυτή είναι η ημερομηνία η σωστή. 27 Μαΐου. Έτσι χάλχα. Καλά, έτσι χάλχα ή Μαξίμη, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει τώρα, τι σημασία έχει, Κώστα μου. Ναι. Τι σημασία έχει, έχει Κώστα μου. Όπως επίσης, συγγνώμη τώρα που το λέει αυτός, το έχουμε πει και δεν μπορεί να παίξει εδώ γιατί είναι και πολύ μεγάλο. Δεν έχω καταλάβει όλη τη φάση γιατί πρέπει να κάνουμε μπεφάπ για το κομμάτι του Μηθριδάτη. Γιατί πρέπει να γίνει μπεφάπ για αυτό. Μάμα, ξέρω εγώ. Σας αρέσει, okay, δεν σας αρέσει. Πρέπει να κάνουμε μπεφάπ για αυτό. Ναι. Τι φάση. Εμένα μου άρεσε. Και εμένα μου άρεσε. Εντάξει. Okay, γιατί πρέπει να. Δηλαδή τι είναι αυτό, ότι δεν ήταν τόσο. Δεν το περίμενα πρέπει να σου πω. Έσκασε πολύ ξαφνικά. Ναι, ήταν τόσο όσο ο καθένας ένιωσε μέσα του. Αυτό. Και τελειώνει η ιστορία. Αυτό. Γιατί και επίσης μπορεί. Γιατί το παρουσίασε, γιατί. Ναι, και μπορεί επίσης να σου αρέσει και να διαφωνήσει ιδεολογικά ή το ανάποδο. Ναι, θέλω ρε, να πω. Μου. Θέλω ναι, να προφανώς. Πω. Ναι, επειδή προσπαθούμε όλα να τα βάλουμε σε κάποιο σημείο κουτάκι. Δεν πολλά, χρειάζεται να σε πολλά ναι. κουτάκια. Okay. Ή να το πω, ίσως να συμπληρώσω αυτό που λες. Προσπαθούμε. Επιχειρηματολογούμε ναι. βασισμένοι σε κουτάκια. Ωραία. Γιατί χωρίς κουτάκια δεν μπορούμε Βάξε. Να επιχειρηματολογήσουμε. Οπότε ναι, με βάση τα κουτάκια. Έχουμε πολύ μεγάλο μπεφά. Εμένα μου άρεσε και σαν άποψη και σαν αισθητική και σαν βίντεο κλιπ και σαν, ξέρεις, αρτιστικ, ας πούμε, προσπάθεια. Και το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ ψαγμένο. Και εγώ το βρήκα, ξέρεις, δεν νομίζω ότι θα γραφτεί, ξέρεις, πιθανά ως παγκόσμια πρωτοτυπία ο όρος music film. Μπορεί να τον κατοχυρώσει βεβαίως ενδεχομένως, επειδή ήταν 13 λεπτά. Συγγνώμη αν βαρεθήκατε κάποιοι. Εγώ δεν βαρέθηκα. Δεν είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος. Ναι. ναι, παιδιά, δηλαδή δεν μπορώ. Ακόμα και η λογική Μαρφίν εντός εισαγωγικών σε αυτά τα τραγούδια με ξεπερνάει. Δηλαδή ναι. ότι ο Μηθριδάτης βγήκε και τα είπε αυτά, ενώ ξέρω εγώ βγάζουν οι social waste, ας πούμε, φανταστικά. Ναι, μπορεί να γράφει και ο Μηθριδάτης πολύ ωραία και οι social waste. Πρέπει να το κάνει ο ένας από τους δύο. Πρέπει να βρίσκουμε πάντα το καλύτερο. Είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι αρρώστια που διαβρώνει το μυαλό. Λοιπόν, οκ, okay, 7 acts μπορεί να φάρει κάπου πολλά, αλλά έτσι θα είναι σαν θεατρικό μονόπρακτο στην πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Μια χαρά ήταν, κατ' εμάς. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τα υπόλοιπα επιχειρήματα, γιατί άκουσα και πραγματικά επιχειρήματα δηλαδή, που στερούνται τελείως λογικής. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι θέμα αισθητικής. Κατανόησης, σου άρεσε, δεν σου άρεσε, σου έκανε, δεν σου έκανε. Και κάπου εκεί τελειώνει η ιστορία. Δεν χρειάζεται γιατί να συζητάμε. Γιατί σου άρεσε, γιατί δεν σου άρεσε. Γιατί και δεν χρειάζεται να συζητάμε αν ο Μηθριδάτης ο σύγχρονος Αριστοφάνης, ας πούμε. Ναι. Δεν χρειάζεται να με μέχρι εκεί. Έκανε αυτό. Ναι, ναι. Αυτό έκανε. Έκανε αυτό, το εδώ έκανε καλά. Αυτή τη στιγμή. Ναι, το έκανε καλά, το έκανε άρτια. Όπως επίσης δεν συζητάμε γιατί ο Μηθριδάτης, το λέμε γιατί είναι και σειρά μας ο Μηθριδάτης ναι. και ηλικιακά, ας πούμε. Λίγο πιο μικρός. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ναι, πρέπει να είναι στην ηλικία 40-44, αυτό λέω. Μου είστε σειρά μας και ναι, είμαστε οι άνθρωποι, εγώ τουλάχιστον. Είμαι άνθρωπος που, πώς το λένε. Που άκουσε την κασέτα του Μετζέλου, ξέρεις, στο πρώτο σου πω το δίμηνο που κυκλοφόρησε. Ναι. Κυκλοφόρησε στο Χολαργό η περίφημη κασέτα. Mm-hmm. Αλλά το να συζητάμε αν ο Μηθριδάτης είναι καλός ή κακός επειδή το 92 είχε συμμετάσχει στην κασέτα του Μετζέλου. Συγγνώμη, τώρα αυτό είναι γελίο. Καλά, εντάξει. Εντάξει, είναι γελίο ρε εσύ. Ή να συζητάμε, λέει τώρα ο Μηθριδάτης αυτά που έχει γράψει τη Θεία Τηλία. Ό,τι ναι, τι! Δεν έχει δικαίωμα δηλαδή να. Τι γελιότητε είναι αυτέ. Με διαφορετικό ρε, τρόπο. Ρε, εσύ, τι ένδυα επιχειρημάτων είναι αυτή. Πρέπει να κάνει πάντα δηλαδή τα ίδια πράγματα, α πούμε. Ξέρω, πραγματικά. Εντάξει. Δεν ξέρω, αλήθεια δηλαδή. Δεν ξέρω. Ναι, παιδιά, δεν είναι Τσεγκεβάρα. Προφανώς δεν είναι Τσεγκεβάρα. Δεν συζητάμε αυτό. Καλλιτέχνης είναι, τραγούδια γράφει. Έβγαλε τώρα ένα τραγούδι μετά από καιρό. Μπορεί να μην σα αρέσει ο αρχισμό του. Μπορεί να μην σα αρέσει που έβγαλε βίντεο. Που έλεγε ξέρω, για τα λάθη που κάνουν οι στίχους των Εμείς Κουμπρίων. Οκ, okay. Μπορεί να μην σας άρεσε το στυλάκι του, η φάση του, αλλά δεν συζητάμε αυτό, ξέρετε. Ναι. Συζητάμε το τραγούδι αυτό. Το τραγούδι και του στίχη. Και εμένα μου άρεσε, όπως και εσά, πάρα πολύ. Όλο και η σκηνοθεσία ναι, ναι. και η κινησιολογία η οποία έφευγε από τον ίδιο γιατί έπεφτε πολύ μαύρο, γιατί έτσι νομίζω, έτσι κατάλαβα. Ήθελε να εστιαστεί στους στίχους και όχι στον ίδιο. Mm-hmm. Γι' αυτό και η κίνησή του επίσης πήγαινε με τους στίχους, ήταν λίγο κίνηση. Pumped. Ναι. Είχε μία λογική όλο αυτό. Ναι, ναι. Ήταν στημένο, ήταν δουλεμένο. Εντάξει. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτό πρέπει να το κρίνουμε. Είχε έρθει πριν από πόσα χρόνια ήταν, ξέρω, 3 χρόνια. Στο Sky, όταν κάναμε την επόμενη με τον Μάκη Παπασμακόπουλο, ένα μεσημέρι είχε έρθει ο Μηθριδάτης από το στούντιο.
κάτι έκανε τότε και είχε έρθει σαν έτσι, μια ωρίτσα, ας πούμε, στο στούντιο, σαν συνδευξούλα και αυτά. Ωραία, ωραία. Ωραία, ναι, ρε παιδί μου, ωραία. Ωραία, αλλά καμία σχέση με αυτό που θυμόσουν από ημισκού. Δηλαδή είχε περάσει πια, είχε αφήσει πίσω πια την εποχή του Χαβαλέ. Ναι. Από εντάξει. Τότε. Όχι παράλογο, μεγαλώνοντας κάνεις πράγματα, μετά κάνεις άλλα πράγματα, μετά ψάχνεσαι για άλλα πράγματα. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιος που κάνει αυτό θα κάνει μια ζωή αυτό. Αυτοεξέλιξη λέγεται, ναι, 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 αυτό. Ναι. Ρε, το έχουμε συζητήσει εμείς εδώ πέρα, το έχουμε συζητήσει και για τις ομάδες. Αυτό που λέγαμε. Θυμόμαστε τους εαυτούς μας. Ναι. Όσο και αν έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, η καψούρα του καθενός και το συναισθηματικό του δέσιμο με την μπάλα περνάει μια συγκεκριμένη διακύμανση. Και δεν μας συζητάγαμε και λέγαμε, ρε, εσύ, μικροί μπορεί να είμαστε εμείς στα 15 μας, στα 17 μας. Που λέει ο λόγος, μπορεί να έχουμε ρίξει και Χριστοπαναγίδια μαζί στο γήπεδο. Όχι πιο ακραία πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μέχρι τα 20-25 μπορεί να είμαστε πιο πορωμένοι, πιο άστοιχοι. Και καθώς ο καιρός πέρναγε, αποκαταστήσαμε τη σχέση μας συναισθηματικά με το ποδόσφαιρο, που δεν είναι η σχέση μας με το ποδόσφαιρο τώρα με τη σχέση μας, τη σχέση που είχαμε με το ποδόσφαιρο τότε. Οπότε αυτό λέγεται εξέλιξη. Και αυτό το μυθιδάτη εξέλιξη λέγεται. Είναι λογικό και νομίζω ότι συμβαίνει σε όλους. Συμφωνώ απόλυτα. Και ότι αν δεν συμβαίνει πρέπει να. Πώς το λένε, να προβληματίζεσαι. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί να σου αρέσει, να μην σου αρέσει τον οποιοδήποτε και τελειώνει εκεί. Δεν χρειάζεται να πλακωθούμε και γι' αυτό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και αυτό. Ναι. Ούτε χρειάζεται να αρέσει σε όλους τα ίδια πράγματα, ούτε να μην αρέσει σε όλους τα ίδια πράγματα. Λοιπόν. Ούτε να το συζητάμε προφανώς κομματικά, ούτε να συζητάμε αν είναι τώρα καλύτερο το Χέι Μητσοτάκη ή αυτό. Επίσης είναι κωμικό. Εντάξει. Κάθεσε, το ακούτε, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, πάμε παρακάτω και δεν πιστεύω πράγματα. Ενοχλήθηκε το Μαξίμου. Δηλαδή, έχω διαβάσει τέρατα δηλαδή, πραγματικά. Ναι. Ενοχλήθηκε το Μαξίμου. Ναι, σίγουρα παιδιά, ενοχλήθηκε το Μαξίμου με το Μυθιδάτη, οπωσδήποτε. Ναι. Να είστε βέβαιοι. Μαξίμου δεν ενοχλείται μόνο με το. Ενοχλείται και από όλα αυτά που γράφετε στο Facebook, να είστε σίγουροι. Σας παρακολουθούν και ξέρετε πόσο στενοχωριούνται. Πάρα πολύ. Άντε μη μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Μην μπούμε, μην το χαλάσουμε αυτό. Το πόσο πολύ στενοχωριούνται. Μια που είμαι πάνω στη σύφυλη τώρα. Ναι. Σε αυτό. Μέρες τώρα δεν είσαι. Ε? Ναι. Μέρες τώρα. Ναι. Κώστα, τι να κάνω. Όχι, αυτό μέρες είμαι τώρα. Να τα λέμε. Είσαι, μέρες τα λέμε τώρα. Είσαι παρμένος μέρες τώρα. Ναι, ναι. Ωραία, πες. Δεν είμαι παρμένος. Παρμένος σε μέρες. Να συζητήσουμε 2-3 πράγματα. Είσαι αυτό που λες στο χωριό μου, είσαι εξητέ. Τι να σε κάνω τώρα. Είσαι εδώ και μέρες σε εξητέ. Δεν μπορώ, κατάσταση. Δεν μπορώ άλλο να διαβάζω, ναι, αρρωσταίνω, ναι, ναι, αλήθεια, ούτε, ναι, καν τους τύπους, ναι, γιατί, ναι, δεν μπαίνω μέσα, ναι, τα μηνύματα αυτού του τύπου. Ποια? Στα παιδάκια. Δεν μπορώ. Ποια μηνύματα? Τα μηνύματα του τύπου. Του τύπου αυτού. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, ρε εσύ. Θα πείτε εσύ, εντάξει, ένα είναι στατιστικά, οπωσδήποτε υπάρχει και μπορεί να υπάρχει κι άλλο. Ναι, οκ, μαζί σα. Την καταλαβαίνω τη στατιστική. Κανένα. Κανένα. Τι θα πει ένα. Κανένα. Δεν μπορώ. Είπε ο μπαμπάς, ένας μπαμπάς που λέει ότι είχα 45 σελίδες μηνύματα σε 4 μέρες. Λέω, άνθρωπέ μου, κρατιέσαι ακόμα. Τρομερό. Κρατιέσαι. Τρομερό. Σοβαρά τρομερό. Τώρα. Έστειλε ένας δάσκαλος στο κοριτσάκι των 10 χρονών 45 σελίδες μηνύματα. Θέλω να σε φιλήσω, ξέρω εγώ, στα χίλια και δεν ξέρω τι της έγραφε. Να είμαι τα γόρη σου. 47 χρονών ο άλλος. Σοβαρά και κρατήθηκες. Sorry τώρα δηλαδή, γιατί αυτό που λέω είναι και νομικά απρεπές. Αλλά κρατήθηκες. Τι διάλογο κάνετε, ρε, δεν ξέρω δηλαδή. Εγώ δηλαδή αρρωσταίνω και που το διαβάζω. Δεν ξέρω, ρε, δεν ξέρω, εντάξει, μπορώ να είμαι εγώ υπερβολικός, οκ. Okay. Τι που το βρήκα. Παντού είναι, ρε, τάκι, δεν είσαι που το βρήκα. Ο δάσκαλος που έστειλε τα μηνύματα, τον οποίο το θέσανε σε αργία. Φοβερό. Μπράβο, παιδιά. Φοβερό. Ευχαριστώ, τα καταπληκτικό. Καταπληκτικό που τον θέσαι. Καλά, σε αργία. Το θέτει σε αργία σε πρώτη φάση για να μπορέσει μετά. Θέλω να πω, τον απομακρύνει όσο γίνεται, ας πούμε, από. Ναι. Καλό να τον απομακρύνει και από τα social media επίσης, λέω εγώ. Και από το κινητά του και τα messenger και τέτοια επίσης, πέρα, ναι, από την αργία. Έτσι. Θα ήταν καλό. Θα ήταν το καλό. Θα ήταν το χρήσιμο. Είναι αργία. Και καλό να το κρύψει και κάπου, γιατί αν το πετύχει κανείς δεν θα. Αυτόρεση. Ναι, αυτόρεση. Ναι. Θέλω να πω, άρρωστοι πυροβολημένοι άνθρωποι, πραγματικά τέτοιοι. Δεν σκέφτονται ποτέ. Τι θα γίνει αν τους πιάσει ένας, τι συμβαίνει στο μυαλό τους. Προφανώς δεν σκέφτονται το τι θα γίνει αν. Προφανώς. Εγώ πιστεύω ότι προφανώς το σκέφτονται. Υπερισχύει. Μπράβο, εκεί ήθελα να. Αυτό, μα βεβαίως. Γιατί αν τα στάθμισε. Αν υπήρχε λογική να σταθμίσει τα πράγματα, προφανώς δεν θα στάθμισε μηνύματα, ναι, σε ένα παιδάκι, ναι, 10 χρονών. Ναι. Ξεκινάμε από εκεί. Θα το καταπνίγαν ή θα το εκτονώναν με κάποιον, το χτυπώντα το κεφάλι του. Ναι. Δεν ξέρω. Α, μην το πω αυτό που σκέφτομαι. Ή το παίω του μια βαριά. Μπράβο. Για να το πω εγώ αυτό που ενδεχομένως να σκέφτεσαι. Αυτό.
Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν νομίζω ότι μπαίνουν σε μια λογική διαδικασία τέτοια που να σταθμίσουν τα πράγματα. Είναι το πάθος τόσο μεγάλο και η αρρώστια και η διαστροφή του τόσο μεγάλη που υπερισχύει της λογικής. Είναι ξεκάθαρο. Αντίστοιχη λοιπόν πρέπει να είναι και η αντιμετώπιση του. Ναι. Και ευτυχώς που δεν έγινε. Έχω μεγάλη περιέργεια, ξέρεις, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει. Η δουλειά των συνηγόρων είναι πολύ συγκεκριμένη. Θέλω να δω εδώ πέρα, ας πούμε, ποια θα είναι η επιχειρηματολογία. Των δικηγόρων των δικών του. Βεβαίως. Ναι. Αν πάει στο δικαστήριο, ναι. Δεν θα πάει. Δεν ξέρω ποιος θα τον πάει στο δικαστήριο. Δεν θα πάει. Γονέας να τον πάει στο δικαστήριο. Θέλω να πω ότι το Υπουργείο Παιδείας θα κάνει ό,τι είναι να κάνει. Αυτεπάγγελτα δεν θα πάει. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτεπάγγελτα. Εκπαιδευτικός ο οποίος έστελε μηνύματα ερωτικά σε 10χρονα παιδιά, δεν θα πάει αυτεπάγγελτα. Δεν θα έπρεπε να πάει αυτεπάγγελτα. Νομικός δεν είμαι, αλλά. Εννοείται. Το συζητάμε καν κιόλας. Δηλαδή, συζητάμε καν κιόλας αν αυτό το πράγμα πρέπει να οδηγηθεί στο δικαστήριο ή όχι. Από το στόμα σου και στις θέμιδος του αυτή, Κώστα. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας εισαγγελέας ο οποίος θα κινήσει τη διαδικασία. Θέλω να πιστεύω. Δεν μπορεί να μην γίνει αυτό το πράγμα. Όχι για την εκπαιδευτικό, για οποιονδήποτε άνθρωπο κάνει αυτό το πράγμα απέναντι σε ένα 10χρονο παιδί. Πόσο μάλλον ένας εκπαιδευτικός. Πόσο μάλλον. Έξι. Πόσο μάλλον. Πόσο μάλλον. Δηλαδή, καλός ή κακός, κοροϊδεύουμε ή δεν κοροϊδεύουμε, οι εκπαιδευτικοί, ας πούμε, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, ξέρεις, είναι μια ασπίδα, ας πούμε, για την οικογένεια και για την κοινωνία. Πρέπει να είναι να τους νιώθουμε έτσι, σαν ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα ρόλο σημαντικό. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι εκτός από το να παιδεύσουν τα παιδιά σου, το. Πώς να πούμε. Τα φυλάνε, τα προσέχουν και με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου. Γιατί... Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή που λέγανε, δεν ξέρω τι λένε σήμερα, ας πούμε, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ότι ο δάσκαλος είναι ο δεύτερος πατέρας. Δηλαδή, υπήρχε μια νοοτροπία τέτοια. Σε μια εποχή, θέλω να πω, σχολείου, που έπεφτε και κανένα χαστούκι τότε ακόμα που το είχαμε προλάβει και τραβάγανε και κανένα μια φαβορίτα. Δεν το λέω ως αγιοποίηση, αλλά λέω σε μια εποχή τέτοια, όχι σε εποχή το ξυλοβεί για τον παράδεισο, ας πούμε, αλλά σε εποχή που η έννοια της τιμωρίας υπήρχε ακόμα, το σήκω να σταθείς, ας πούμε, εκεί πέρα υπήρχε και κανένα χαστούκι έπεφτε. Υπήρχε η νοοτροπία ότι. Και αν χαστούκι χάρακας έπεφτε πολύ. Και χάρακα στο χέρι, βεβαίως. Τέντο στην παλάμη σου να φας τη χαρακιά. Υπήρχε η έννοια όμως ότι ο δάσκαλος. Στο δημοτικό, μιλάμε για δάσκαλος. Είναι, ας πούμε, ο δεύτερος πατέρας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος με σεβασμό που θα σε προσέξει, που θα νοιαστεί για σένα, που θα μπορεί να του μιλήσει κάποιο πρόβλημά σου, που έχει κύρος, που έχει, εν πάση περιπτώσει. Προσέξτε, δεν λέμε ότι ήταν, αλλά ότι υπήρχε αυτή η λογική και η νοοτροπία. Ναι, 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 έτσι, ναι. Όχι ότι ήταν. Οι άνθρωποι είναι. Πώς το λένε. Μπορεί να πει από τους καλύτερους ως τους χειρότερους. Ανθρώπους σε όλες τις εποχές. Ναι, αλλά φυσικά. Η λογική των γονιών. Αυτή, πλημέλημα βλέπω. Μάλιστα. Πλημέλημα βλέπω. Okay. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε μια φάση για να φύγουμε από αυτό το πράγμα το οποίο. Εντάξει, αν είναι πλημέλημα για πριν φύγουμε από αυτό το πράγμα, ναι. Είναι μια καλή ευκαιρία να ψάξουν γενικά το ιστορικό του γιατί μπορεί να μην είναι πρώτη φορά. Πολύ καλά το λες. Έτσι. Πολύ καλά το λες. Ή μπορεί να μην έχει μείνει μόνο στα μηνύματα. Είναι μια καλή ευκαιρία να ξεψαχνίσουμε όλο το ιστορικό και πάμε παρακάτω. Με την ελπίδα να ήταν η μοναδική φορά και να έχει μείνει μόνο στα μηνύματα. Ναι. Δεν ήταν ένα όμως το παιδί. Εντάξει. Να έχει μείνει στα μηνύματα. Ναι. Τι να πω. Ναι. Αυτό. Τι να πω εσύ. Έχουμε ξαναζητήσει ένα πράγμα. Έλα, έχουμε ξαναζητήσει ένα πράγμα τελευταίο καιρό και μου είναι μια πραγματικά μεγάλη απορία. Είμαστε, εγώ είμαι 48 χρονών. Εσύ είσαι κάπου πιο κάτω, ένα διευκρίνιστο πράγμα το οποίο δεν μας λες. Μία μας λες αν 20, 40, 44. Κάνεις διάφορα τις γραφικότητες. Τέλος πάντων, ας πούμε λοιπόν ότι είσαι κάπου εκεί κοντά. Έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία, ξέρω εγώ, πόσο να πω, 4-5 χρόνια, έχουν πολλαπλασιαστεί όλων των ειδών τα ιδεχθή εγκλήματα με τρόπους στους οποίους δεν τους βλέπεις ούτε στις ταινίες και στις αστυνομικές σειρές. Ακούς συνέχεια για πράγματα τα οποία είναι τρομερά αρρωστημένα. Ναι. Δεν γίνονταν παλιότερα, γίνονταν και δεν τα μαθαίναμε. Ναι, ναι. Τέτοια, δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, αν υπήρχε ένας μυστήριος στη γειτονιά, ήταν δαχτυλοδεικτούμενος. Έλεγες αυτόν τον αποφεύγουμε γιατί είναι λίγο περίεργος. Και ήταν ένας, μπορεί να ήταν ένας στη γειτονιά. Ένας. Και τον είχαμε το δάχτυλο. Που μπορεί να πειράζει κοριτσάκια, ή μπορεί να ήταν ξέρω, τη φήμη του ανώμαλου, ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν ένας. Και τον αποφεύγαν όλοι. Δεν πιστεύω ότι γίνονταν και κρύβονταν. Τα πράγματα που γίνονται τώρα, μιλάμε τα τελευταία χρόνια, αυτά που βγαίνουν στη φόρα και βοηθάει σε αυτό το πράγμα και τα social media και όλα αυτά, είναι πράγματα πέρα από κάθε φαντασία αυτά τα πράγματα που μαθαίνουμε. Ναι, αρρωστημένα πράγματα. Ναι. Είτε είναι σεξουαλικής φύσης, είτε είναι βασανισμοί ανθρώπων ή βασανισμοί ζώων, ή ότι είναι πράγματα που δεν το χωράει ο νους. Ναι. Και λες, πώς έχουμε φτάσει εκεί ως κοινωνία, όχι Ελλάδα, ως παγκόσμια κοινωνία, πώς έχουμε φτάσει στο σημείο να σκεφτόμαστε και να διαπράττουμε τα πιο ιδεχθή και φρικαλαία πράγματα. Τι έχει συμβεί καλά, στην ανθρωπότητα τα τελευταία χρόνια
και έχουμε κατρακυλήσει το τελευταίο, ας πούμε, σκαλοπάτι της ηχαμάρας, της διαστροφής και της εγκληματικότητας. Επειδή είναι τα 59, δύο πολύ γρήγορες απαντήσεις είναι ότι το πρώτον, κατ' εμέ ότι η φύση του ανθρώπου είναι πάρα πολύ σκοτεινή, απλώς τώρα βγαίνει ευκολότερα η σκοτεινή πλευρά από την άλλη. Τώρα. Όχι, γιατί είναι η φύση, γιατί τώρα δεν ξέρω. Γιατί τώρα, είναι, γιατί είναι, ξέρω, γιατί όλοι σου λύσαν προς τα εκεί. Μα αυτή είναι η απορία μου. Είναι, γιατί λίγο τώρα... πιο δύσκολα, είναι λίγο πιο δύσκολο το να ζήσεις ενδεχομένως. Όχι, ρε Σιγιάννη. Δεν ξέρω. Δηλαδή, λέω, αυτό που έγινε στα γλυκά νερά, ας πούμε, είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το χωράει ανθρώπινο νου. Το λέω για παράδειγμα γιατί είναι πρόσφατο. Δηλαδή, πάντα έκλεβαν. Μπαίναν σπίτια και κλέβαν. Αυτό το πράγμα γιατί γίνεται τώρα. Τώρα το βασικό είναι ότι όλα τα μαθαίνουμε πιο εύκολα γιατί είμαστε πολύ πιο συνδεδεμένοι. Έτσι. Ναι, δηλαδή, εγώ ξέρω μεγάλωσα στη Χαλκίδα, δεν ήξερα ούτε καν τα νέα τη Χαλκίδα. Θέλω να σου πω. Ένα τέτοιο είδους έγκλημα θα το μαθαίναμε πάντοτε. Καλά, αυτό ναι. Το συγκεκριμένο ναι. Το συγκεκριμένο ναι. Οπωσδήποτε. Αυτό σου λέω. Αυτό. Γιατί τώρα, γιατί τελευταία χρόνια τόσο πολύ διαστροφή, γιατί τόσο πολύ εγκληματικό, γιατί τόσο πολύ αρρώστια. Μήπως να αφήσει το ποσοστό ήταν πάντα περίπου ίδιο, απλά τώρα οι ανώμαλοι έχουν πολλούς περισσότερους τρόπους για να εκφράσουν τον ανώμαλο. Δεν ξέρω, και εγώ νομίζω με τα ερωτηματικά παραμένουμε. Περισσότερα τα ερωτηματικά από τις απαντήσεις. Κυρίες και κύριοι, η ώρα πήγε 11, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγούδι και τα ξαναλέμε σε λίγο. Αρπάζομαι από το μήνυμα Ibiza κατάντηση ο Sport FM. Τι μουσικάρες είναι αυτές, Ρετάκι, βλέπω τα σπίτια. Για να πω ότι αν τα ισπανικά, αν το ρεπορτάζ των ισπανικών ΜΜΕ είναι σωστό, αύριο ο Φερνάντο Τόρες ανακοινώνει την απόφασή του να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο 2 χρόνια μετά την απόσυρσή του, στα 37 του πλέον, με την ομάδα της Ibiza, η Ibiza, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα play-off της δεύτερης κατηγορίας και παλεύει να ανέβει στην Πριμέρα. Έτσι λένε. Ναι. Ωραίο. Ωραίο. Εντάξει. Εντάξει. Δεν σε ψήνει. Δεν ξέρω, ξέρεις, τις περισσότερες φορές αυτά είναι λίγο επιστροφές, καταστροφές. Τα συγκεκριμένα. Τώρα από ό,τι θυμόμαστε είχε γίνει και ντούκι, είχε μπλέξει, είχε γίνει μια φάση πολύ ντουκιαριστή εν πάση περιπτώσει. Ο Τόρες έκλεισε την καριέρα του στην Ιαπωνία επίσης, τώρα 2 χρόνια, ξέρω εγώ. Εντάξει, είσαι ο Φερνάντο Τόρες σε κάθε περίπτωση. Είσαι όμως που είχε κάνει μεταγραφή 60 εκατομμυρίων όταν δεν γίνονταν και πάρα πολλές μεταγραφές 60 εκατομμυρίων. Οκ, θα στα πω, θα σου πω ναι σε όλα αυτά. Εντάξει, δεν είναι άσχημο. Α, δεν ξέρω από εκεί και πέρα. Τι μπορεί να είναι. Τέλος πάντων, θα δούμε αν ισχύει αυτό το πράγμα. Έχει πει ο ίδιος ότι θα το ανακοινώσει. Έχει κάνει μια ανάρτηση τύπου εγώ τα καταλαβαίνω τη ζωή μόνο παίζοντας και την Παρασκευή θα σας ανακοινώσω το που. Εγώ το πρώτο διάβασα νομίζω ότι θα έχει σχέση, ξέρεις, με αυτά τα... με κάποια εταιρεία στην οποία συνεργάζεται, έχει κάποια τέτοιου τύπου ανακοίνωση. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι κάτι τέτοιο και ότι όντως ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Δεν είναι και 50, ο Τόρες είναι η αλήθεια. Ναι. Από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι και στην Ιαπωνία που έγασε δεν είναι. Πώς να πω. Δεν ήταν και ιδιαίτερα ζεστός για μπάλα. Ναι. Έπαιξε 39 παιχνίδια, βάλε 6 γκολ όλα και όλα. Όπως δεν ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή η τελευταία καλή χρονιά του Τόρες, τι να σου πω. Καλά, η τελευταία του πολύ καλή χρονιά είναι με τη Λίβερπουλ. Okay, αλλά τέλος πάντων η τελευταία του καλή χρονιά, ας πούμε, ήταν μια χρονιά με την Τζέλση που έβαλε πάνω από 20 γκολ, το 12-13 εκεί. Οι επόμενες χρονιές του δεν ήταν τόσο Φερνάντο Τόρες, να τις πούμε έτσι. Δεν ήταν δηλαδή ο Τόρες που είχαμε δει στα νιάτα του στην Ατλέτικο. Ο Τόρες της Ατλέτικο και της Λίβερπουλ, γιατί εκείνο όμως. Δηλαδή, ο Φερνάντο Τόρες, ο Σκίζο Χασέδες, είναι ο Τόρες της πρώτης φάσης της Ατλέτικο και της Λίβερπουλ. Εκεί είναι, έτσι νομίζω δεν μπορούμε να το τοποθετήσουμε αλλού. Από εκεί και πέρα είχαμε αναλαμπές. Στη Τζέλση, στη Μίλαν, ξανά στην Ατλέτικο κτλ. Αυτά ήταν αναλαμπές. Τέλος πάντων, οκ, εν πάση περιπτώσει. Prolific scorer παραμένει. Κοίταξε, αν θέλει να γυρίσει, ας γυρίσει. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, στην Ισπανία ανακοινώθηκε τέλος συνεργασίας με τον Ζιντάν. Έτσι. Ψάχνει προπονητή.
Ζιντάν φεύγει με 3 τσουλού, 2 πρωταθλήματα, 2 παγκόσμια συλλόγων, 2 ευρωπαϊκά Super Cup, 2 Super Cup Ισπανίας. Mm-hmm. Δεν τα λες και άσχημα. Έτσι. Και ουσιαστικά όλο αυτό διαβάζω, όχι επειδή δεν το ξέρετε, δεν σας λέμε καμιά είδηση, θα σας μεταφέρουμε τίποτα που δεν ξέρετε, αλλά διότι στα ονόματα των υποψήφιων για να το αντικαταστήσουν μπήκε το όνομα του Γιώακιμ Λεύ. Και θέλω να μου πεις δύο κουβέντες γι' αυτό. Είχε μπει από και παλιότερα και είχα πει την άποψή μου. Εντάξει. Δεν θέλω να εκφραστώ. Δεν θέλω να χαλάω τη διάθεσή μου. Ναι. Καλά κάνεις, λέω εγώ. Δεν θέλω να χαλάω τη διάθεσή μου. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Δεν θα έπρεπε να το κάνεις στην πραγματικότητα. Και πάνω στην προπονητολογία έβγαλε και άσε ένα πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι λίγο χαζομάρα. Ότι ο Λαπόρτα λέει. Περιμένει να τελειώσει το τσουλού για να πάρει τον Γκουαρδιόλα, ναι, να του πει να γυρίσει. Ωπα ρε παιδιά. Ο Γκουαρδιόλα καταρχάς έχει πρόγραμμα σε αυτά που κάνει, όπως ξέρετε. Ναι. Έχει στόχους στους οποίους πάει και θέλει να τους ολοκληρώσει. Ο Γκουαρδιόλα πριν λίγους μήνες ανανέωσε το συμβόλαιό του για άλλα 2 χρόνια. Ναι. Κάτι έχει στο μυαλό του ο Γκουαρδιόλα, έτσι. Πώς ακριβώς, τι θα πάει ο Λαπόρτα να του πει, τι θα κάνει. Θα κάνει επίκληση συνέστημα, αυτό θέλει να κάνει. Σύμφωνα με αυτά που γράφουν τουλάχιστον. Ναι. Δεν νομίζω. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Δεν το νομίζω. Από την άλλη μεριά θα έλεγα ότι θα έχει, ας πούμε, ένα ενδιαφέρον για την ποδοσφαιρική Ευρώπη να δούμε του χρόνου τον Τζάβι και τον Ραούλ στους πάγκους της Μπαρσελόνα και της Ρεάλ. Θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Θα ήταν, ναι. Όχι απαραίτητα ότι θα δούμε κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά θα έχει ένα ενδιαφέρον όμως. Το να γυρίσουν αυτές οι δύο ομάδες και να εμπιστευτούν τα παιδιά τα δικά τους, ας πούμε, θρύλους ποδοσφαιρικούς στην πρώτη ομάδα. Ναι. Μπορεί να είναι μια παταγώδης αποτυχία το ένα από τα δύο και τα δύο. Θα έχει ενδιαφέρον όμως σε κάθε περίπτωση. Θα ήταν ωραίο αυτό. Δεν ξέρω αν έχουν τρομάξει, ας πούμε, από τον Πύρλο. Πολλοί βγαίνουν, δεν πετυχαίνουν. Αν τρομάξει από τον Πύρλο, από τη Στυριάλ μπορεί να πούνε ναι, αλλά ο Ζητάν πέτυχε. Σωστό. Που ήρθε τη β' ομάδα. Σωστό. Θα μου πεις κάθε φορά θα τραβάς από 19 και θα βγάζεις 21. Όχι απαραίτητα, αλλά εντάξει, ναι. Είναι και θέμα πώς θα τον στηρίξουν, πώς θα τον πρικίσουν με τα γραφικά. Τι απαιτήσεις, οι απαιτήσεις είναι γνωστές που υπάρχουν σε αυτές τις ομάδες. Ναι. Δεν πάει να πει ότι ξέρεις, σε αφήνουμε 2 χρόνια να φτιάξει ομάδα και θα τερματίσουμε 5η. Ρεάλ και Μπαρσελόνα είσαι. Έτσι, βέβαια. Επίσης πάνω στην προπονητολογία, όντως, θα μας θυμίζουν και οι φίλοι ότι οι Κυπαροί υπάρχουν φίλοι στα πολύ στον Ποτσετίνο επειδή είχαν το πρωτάθλημα. Ναι. Και έχει βγει η φήμη για Τότεναμ ξανά. Ναι. Ναι. Επίσης ακατανόητο. Ναι. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πωλήσει πάλι τον Ποτσετίνο. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί αυτή η χρονιά θεωρείται αποτυχημένη ο Ποτσετίνο, πότε πρόλαβε να γίνει αποτυχημένο στην Παρή. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί τίποτα. Από τον Ποτσετίνο θα παραμείνει στην Παρή κανονικά. Η Μπαρσελόνα θα προσπαθήσει να πάρει το Τζάβι. Αυτό προσπαθήσει να κάνει και αν δεν τα καταφέρει θα στραφεί αλλού και δεν θα είναι ο Γουαρδιόλα ο επόμενος που θα έρθει. Και Ρεάλ, γιατί Ρεάλ δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Γιατί Ρεάλ, όλα αυτά τα ονόματα που ακούγονται μπορούν να παίξουν με τον τρόπο. Ακόμα και ο Κόντε, πρέπει να σου το πω. Ακόμα και ο Κόντε. Βασικά δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τι ψάχνει Ρεάλ. Πρέπει να πω. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλει. Τέλος πάντων, θα το μάθουμε, θα το αποσαφηνίσουμε, φαντάζομαι, συν το χρόνο. Λέγοντας για τσουλού, γιατί δεν πρόκειται να το συζητήσουμε, οπότε πρέπει να το πούμε από σήμερα. Τι λέμε για το σαββατιάτικο τελικό. Λέμε ότι στα δικά μου μάτια η City είναι φαβορή και ότι η Chelsea είναι μια άλλη ομάδα τον τελευταίο καιρό με τον προπονητή τον καινούργιο που μπορεί να μας εμφανίσει πολύ ωραία πράγματα στο χορταρά. Παραμένει φαβορή η City. Ναι. Αυτό λέω. Και εγώ αυτό νομίζω, πρέπει να σου πω, και εγώ αυτό νομίζω. Αν με ρωτάς ποιος θα ήθελα να το πάρει, θα σου λέγα η Chelsea. Ναι. Όχι γιατί έχω κάποιο πρόβλημα με τη City, αλλά γιατί ξέρεις, όταν παίζουν δύο ομάδες που καμία από τις δύο δεν είναι η ομάδα σου, μάλλον έχεις μια μεγαλύτερη συμπάθεια προς τα outsider του αγώνα. Ναι. Όπως με τη Villarreal και τη United. Είχα μια συμπάθεια στη Villarreal που ήταν, ας πούμε, το outsider. Ναι. Εδώ δεν ξέρω τι ακριβώς outsider είναι η Chelsea απέναντι στη City που την έχει κερδίσει δύο φορές φέτος. Την έχει κερδίσει στον ημιτελικό του κυπέλου, την έχει κερδίσει στο Manchester. Την έχει φέτος η Chelsea, τη συνθαματοποίηση. Τώρα τελικώς έπρεπε λίγο. Και άμα δεις και τη διαφορά στη βαθμολογία, δεν είναι μόνο τα μεταξύ τους παιχνίδια, είναι συνολική εικόνα των ομάδων. Να. Σωστό. Που δίνει το πάνω χέρι στη City. Σωστό.
σωστό και αυτό. Και εγώ βλέπω λίγο City, πρέπει να πω. Okay. Και εγώ βλέπω λίγο City. Η Juventus τουλάχιστον βρήκε προπονητή, πάει ο Αλέγκρι. Ναι. Έτσι. Περιμένουμε. Επιστροφή και εκεί πέρα. Εντάξει. Είδα τον Ιντζάκη να πηγαίνει προς Ίντερ. Ακούστηκε. Όχι, παιδιά, τι ζητάτε, ζητάνε στη Juventus. Αυτά τα λέγαμε πριν από λίγο καιρό. Είχαν γραφτεί για Juventus και Εθνική Γαλλία για το Ζιντάν. Ναι. Τελείωσε. Κλίντον Αλέγκρι. Κλίντον Αλέγκρι. Ναι. Οπότε ο Ζιντάν δεν ξέρω τι θα κάνει. Ο Ζιντάν και περίεργο. Ξέρετε, ο Ζιντάν δεν είναι, πώς να πούμε, προπονητής. Δεν είναι πατριμένος με την προπονητική. Μπορεί να αράξει ένα-δύο χρόνια. Μπορεί και να μην ξαναπροπονήσει ποτέ. Μπορεί να περιμένει να πάει Εθνική Γαλλία κάποια στιγμή. Είναι. Αυτό. Το λέγαμε κιόλας. Μπορεί να είναι φάση Ζιντάν αυτό το πράγμα. Πού να βρει τώρα, δηλαδή να βρει κινητό Ζιντάν να πάει πού, τι να κάνει. Σου λέει τα χρήματα στη Ρεάλ και έκανα αυτά που έκανα. Με τον τρόπο που τα έκανα. Ωραία. Τώρα να πάω πού να κάνω τι σε επίπεδο συλλόγων. Όχι, η Εθνική Γαλλία είναι άλλο πράγμα. Ναι. Εθνική Γαλλία, ναι, είναι άλλη φάση. Τέλος πάντων. Να ξέρω, Ζιντάν, θυμίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα και φέτος το έχασε για ένα γκολ. Θέλω να πω, ναι, δεν είναι ότι καταποντίστηκε σε μια χρονιά που η Ρεάλ έκανε 0 μεταγραφές το καλοκαίρι. Ναι. Και χτυπήθηκε από τραυματισμούς, ειδικά στο τέλος που χάθηκε η μισή ομάδα από τραυματισμούς, κορονοϊούς και όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Εγώ λέω, προφανώς το ταμείο στο τέλος είναι μείον, από την άποψη ότι δεν πήρε τίτλο, δεν νομίζω θα μπορούσε να κάνει και πολλά περισσότερα πράγματα κανένας άλλος. Με μια ομάδα η οποία δεν πήρε κανένα παίχτη το καλοκαίρι, χτυπήθηκε από τραυματισμούς σε όλη τη χρονιά και ειδικά προς το τέλος πια έφτασε να παίζει χωρίς τη μισή ομάδα κυριολεκτικά, δηλαδή η μισή ομάδα ήταν έξω. Και έφτασε στο πρωτάθλημα και το πήρε η Ατλέτικο για τον γκολ του Σουάρες. Ξεκάθαρα δηλαδή για ένα γκολ. Αν σοφάριζόταν η Ατλέτικο, το παίρνει η Ρεάλ στο τέλος. Σωστά. Όχι τόσο άσχημα όσο κάποιοι θα ήθελαν να το παρουσιάσουν για τον Ζιντάν. Αυτό λέω εγώ. Αλήθεια. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, τώρα σε εξωποδοσφαιρικά θέματα μας έχετε στείλει και εντάξει, παιδιά, okay, 2021 πάντα θα γράφονται αυτά. Μέσα ένας ακροατής ένα κείμενο με τίτλο «Σεξ και φιλία γίνεται?» Υπότιτλος «5 εύκολοι τρόποι για να περάσετε καλά χωρίς να αλλάξει υπάρχουσα σχέση». Αν παιδιά θέλετε να κάνετε σεξ, ξέρω εγώ, είστε αγόρια και θέλετε να κάνετε με τον κολλητό σας, γίνεται σεξ και φιλία. Δηλαδή είσαι με το, ξέρω εγώ, ο Γιώργος με τον Γιάννη, ένα βράδυ να κάμω με τον έρωτα. Φίλοι θα είμαστε πάλι μετά. Αν είναι έτσι, βεβαίως. Γιατί να μην κάνουμε τον έρωτα. Πρόσεξε εδώ, ναι. Το πρώτο point εδώ, ναι, πέρα είναι γίνε ξεκάθαρη εξ αρχής κυρίως στον εαυτό σου. Ναι. Δεν έχει κάτι ενδιαφέρον. Ωραία. Το δεύτερο point είναι ζήτα τον κολλητό σου να κάνετε σεξ ως φίλοι. Να του μιλήσει, λέει, ειλικρινά. Ή μπορεί να εξελιχθεί αυθόρμητα. Σε κάθε περίπτωση, λέει, όποιο τρόπο και να επιλέξεις, να θυμάσαι ότι όλα πρέπει να γίνονται με σεβασμό, βεβαίως, ευγένεια και ηρεμία, έτσι. Ναι. Τρίτο point. Ναι. Φτιάξε ένα πλάνο. Ένα PowerPoint. Ναι. Ένα εξελάκι. Μια συζήτηση δηλαδή περί ορίων, ναι, σωματικής υγιεινής, προστασίας. Έλα, κλείστο τώρα. Έλα, κλείστο τώρα. Κάνω υπομονή τόση ώρα με το πρώτο, με το δεύτερο. Περί σωματικής υγιεινής, βάλε όρια. Μα το τελευταίο θέλω να σου διαβάσω. Όχι, 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 και το τελευταίο. Τελευταίο, μόνο το τελευταίο. Μόνο το, σε παρακαλώ, Κωστά, λίγη υπομονή. Βαθιές ανάσες, βαθιές ανάσες. Ζιουβάνιου. Έτσι. Λοιπόν, point 5. Ζιουβάνιου. Point 5 και σημαντικότερο. Παραμείνετε φίλοι. Έλα, κλείστε, σε παρακαλώ τώρα, εδώ πέρα, τώρα, σε παρακαλώ βραδιάτικα. Να θυμάσαι ότι είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν συναισθήματα που δεν περίμενες και τα οποία είσαι ελεύθερη να νιώσεις. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και από την άλλη πλευρά. Άφησε λίγο χρόνο να περάσει και μίλα αν θέλεις με το άλλο άτομο. Μείνε όμως ήρεμη, να είσαι ευγενική και μην ξεχνάς πως στόχος είναι να μην χαλάσει η φιλία σου με αυτόν τον άνθρωπο. Ακούτε! Κάτσε να πω λίγο στο κινητό. Όταν τελειώσει, πες μου. Τελείωσα. Να τελειώσει. Χωρίς πλάνο δεν πας πουθενά. Ναι. Χωρίς πλάνο δεν πας πουθενά. Τέλος πάντων, λοιπόν, όχι, ας τα αφήσουμε αυτά πίσω μας. Τι είσαι, ο ντρέος είσαι και δεν πας πουθενά χωρίς πλάνο. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Μη με φουντώνεις, σε παρακαλώ, βραδιάτικα. Θέλετε να το κάμετε, κάμετε το. Ούτε πλάνα, ούτε σεβασμός και ατομική υγιεινή και βάλε όρια και να με σεβασμό και χωρίς αυτό και χωρίς μπινελίκια στο κρεβάτι. Κάμε το όπως το κάμεις, εν πάση περιπτώσει, αν νιώθεις αυτό το πράγμα για τον άλλον ή την άλλη.
Και μετά βλέπουμε την άλλη μέρα θα είμαστε φίλοι. Mm-hmm. Μπορεί να είμαστε ζευγάρι. Μαθαίνουμε να είμαστε μαζί. Πόσες φορές. Πώς να γυρίσεις πίσω μετά. Πώς να γυρίσεις πίσω. Πόσες φορές ακόμα, Κώστα. Πόσες φορές ακόμα. Μια λουδάκι δεν βάλανε. Τέλος πάντων. Πώς να φύγεις από το πατρικό σου και να πάει να μείνεις μόνος σου και μετά να σου ξαναγυρνά πίσω στο πατρικό. Άμα πας μετά και μείνεις μόνος σου στο σπίτι, μετά δεν θες να γυρίσεις πίσω. Δηλαδή από τη φιλία στο τέτοιο είναι σαν να φύγεις από το πατρικό και να πηγαίνεις να μείνεις μόνος σου. Είναι δύσκολο μετά να ξαναγυρίσεις πίσω. Έτσι. Πώς να γίνει δηλαδή. Λοιπόν, και πάμε και σε ένα άσχημο θέμα. Ναι. Σε ένα στενάχωρο λίγο θέμα. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζουμε και δεν είναι η τελευταία. Παρόλα αυτά. Εμείς οφείλουμε να το λέμε διότι πρέπει να ξέρουν οι εχθροί της Βόρειας Κορέας, ναι, ότι είμαστε εδώ και παρατηρούμε. Ναι. Είμαστε εδώ. Ναι. Λοιπόν, το ύπουλο αντεθνικό και προδοτικό νοτιοκορεατικό πρακτορείο Γιον Χαπ, ναι, έβγαλε το εξής φανταστικό. Ήρθε, λέει, στα χέρια μας μια βορειοκορεατική εφημερίδα, η Ροντόγκ Σινμουμ, ναι, που έγραφε, λέει, ένα άρθρο, ναι, σύμφωνα με το οποίο η Βόρεια Κορέα δεν πρέπει να καταληφθεί από την καπιταλιστική κουλτούρα. Ναι, προφανώς δεν πρέπει. Προφανώς. Ναι, τι, δεν καταλάβατε, δηλαδή, σας έκανε εντύπωση. Ναι, προφανώς. Έγραφε το άρθρο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ακόμη, ναι, και για το μικρότερο σημάδι του καπιταλιστικού τρόπου ζωής και να αγωνιστούμε για να τα ξεφορτωθούμε. Ναι. Πολύ καλά. Πολύ υγιές. Ποιο το πρόβλημα. Ναι. Έκανα αναφορά βέβαια στα περίφημα μη σοσιαλιστικά κουρέματα, τα οποία τα έχουμε ξανασυζητήσει. Λοιπόν, αλλά λέει, είπε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο, ότι σύμφωνα με έγγραφα της σοσιαλιστικής πατριωτικής νεολαίας, τα οποία είχε στη διάθεσή της η εφημερίδα, θα απαγορευθούν, λέει, επίσης οι χέτες, τα καρφάκια και τα βαμμένα μαλλιά. Καλό είναι αυτό. Τι πιο φυσιολογικό. 2021 οι χέτες. Λασποτήρες τώρα δηλαδή. Εντάξει, 2021. Καρφάκια ήταν 1980. Ναι. Εντάξει. Και βαμμένα μαλλιά επίσης. Εντάξει. Εντάξει. Και αναφέρεται λοιπόν επίσης, παίρνουν εκεί πέρα, κάνουμε μια αναδημοσίευση από τον Guardian και λέει ότι, λένε ότι η κρατική νεολαία, λέει, της Βορείου Κορέας λειτουργεί λίγο σαν αστυνομία μόδας. Λέει, ναι, εκεί πέρα. Ότι σου λατσάρουν έξω, λες και είναι, ξέρω εγώ, αερονόμοι, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Και κρατάνε τσεκούρια. Και τσεκάρουνε. Γιατί γελάτε. Ποιοι φορέ μου ήρθε η εικόνα τώρα στην Ελλάδα. Γιατί γελάτε. Τον Τζακ Νίκολσον, στη Λάμψη. Προφανώς. Ναι, ναι, προφανώς. Ναι. Και τσεκάρουνε, λέει, έξω ποιοι φοράνε υπερβολικά ξένα ρούχα. Ναι. Δηλαδή, δεν μας αρέσει και πάρα πολύ στη Βόρεια Κορέα να φοράμε, ας πούμε, κολλητά τζιν. Ναι. Δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο να φοράμε t-shirt με μάρκες πάνω. Το οποίο αλήθεια είναι και αυτό. Ναι. Δηλαδή, τώρα είναι γιατί και ο άλλος δεν έχει να αγοράσει t-shirt με μάρκα. Ρε, παιδί. Όχι, γιατί ζούμε σε μια μη καπιταλιστική κοινωνία που ο άλλος δίπλα μπορεί να μην έχει. Δηλαδή γιατί να βγει με παράδειγμα το δίνουμε. Και ο άλλος να είναι δίπλα με το ατθής. Με κάθε σεβασμό στο ατθής. Έτσι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αν είναι μάρκα το μπλουζάκι, γιατί να μην έχει μια φωτογραφία του πρόεδρα μπροστά ή πίσω. Μπράβο. Δηλαδή τουλάχιστον να πει ότι παιδί μου είναι Αντίτας, αλλά έχει Kim Jong-un μπροστά και γουστάρω. Και το φοράμε όλοι. Αυτή είναι, όλοι. Αυτή είναι η μάρκα. Ναι, ναι, ναι. Η μάρκα. Έτσι. Έτσι. Αλλιώς δεν έχει το άνω. Και είναι και αντιαισθητικό, ρε παιδί. Ναι. Και επίσης λέει ότι εμπάσχε τόσο έχουμε για λίγο θέμα με το piercing στη μύτη και στα χείλη κτλ. Γιατί έχουν τέτοια πράγματα στην Βόρεια Κορέα. Αυτό θέλω να πω. Έλα, τι είναι τώρα δηλαδή. Αυτά που κάνετε, τα καραγκιουζιλίκια που κάνετε εσείς στην Νότια Κορέα, δηλαδή προσπαθείτε να τα προβάλλετε αυτό στη Βόρεια Κορέα. Επειδή έχετε γίνει σαν καράγκιουζες κάτω με τα κουρέματα και τα μαλλιά και τις μουσικές, διάτρητοι από τον καπιταλισμό σας. Έχει τρυπήσει ολούθο ο καπιταλισμός. Νομίζετε ότι στην παρθένα αγνή και αμόλυντη Βόρεια Κορέα γίνονται τέτοια πράγματα. Νομίζουν, έχουν την αίσθηση, προσπαθούν να μας πείσουν μέσω της προπαγάνδας τους ότι η λαϊκή δημοκρατία της Κορέας είναι, ας πούμε, μια χώρα που ο κόσμος είναι εξόλης και προόλης. Δεν θα τα καταφέρετε, ναι, να σας πω. Δεν θα τα καταφέρετε. Επειδή είναι το τελευταίο προπύργιο της ηθικής που έχει απομείνει στον πλανήτη, ναι, ας πούμε, πρέπει Sony και Ντέγκη αυτό να το τρυπήσουμε. Αυτό. Εντάξει. Τι κακία είναι αυτή. Εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι κακία, τι μίσος. Είναι αυτό. Εντάξει. Επειδή είναι ότι οι Κορεάτες δεν θα μπορέσουν ποτέ να φτάσουν ποτέ, το μεγαλείο των γειτόνων τους, κοιτούν να τους διαβάλουν. Ποτέ. Να ψοφήσουν όλους τους κατσίκες. Τι φάση είναι αυτή.
Ρε εσύ, ανάποδα έχουμε δει ποτέ τέτοιο πράγμα. Θέλω να πω, και όλη αυτή η προπαγάνδα, το ακόμα χειρότερο, το χειρότερο όλων, είναι ότι είναι μονομερείς. Μόνο ούτε Κορεάτης. Έχετε δει ποτέ βορειοκορεατικό πρακτορείο να λέει κοιτάξτε τι κάνουν οι Κορεάτες? Δεν απασχολούνται, δεν τους απασχολούν παιδιά αυτά τα πράγματα. Έτσι. Ο καθένας κοιτάζει τον εαυτό του. Το κάθε κράτος κοιτάζει πρώτα το εσωτερικό του. Με αυτό που ασχολείται. Μόνο δηλαδή τέτοιο κόμπλεξ, μόνο που τους είναι οι Κορεάτες έχω δει. Μιλάμε για κόμπλεξ αμέτρητο πλέον. Βαθύ και αμέτρητο. Μιλάμε για κόμπλεξ τάφρος των Μαριανών τώρα. Εντάξει. Ασχολείστε συνέχεια, ας πούμε, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Εντάξει, οκ, okay, δεν πειράζει, θα σας περάσει σε κάποια φάση. Εντάξει. Δεν ξέρω τι να πω, αλήθεια δηλαδή. Ξηδάκι. Ενέρεση. Ξηδάκι. Σόνι πια. Σόνι πια. Με αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα με θέλαμε να το πούμε γιατί το παρακολουθούμε αυτό το ρεπορτάζ. Όπως ξέρετε. Εκ του σύνεγγυς. Ναι. Κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, το ημίωρο με μία είδηση σοκ. Ναι. Ο αγαπημένος Μιγκέλ Καρντόζο, mm-hmm. ο οποίος είχε αναλάβει πριν από 3-4 μήνες τη Ρίο Άβε, απολύθηκε. Μόλις, να σας πω. Διότι την προπόνηση για 23 παιχνίδια έκανε μόλις 5 νίκες. Τερμάτισε 16η, πήγε στα μπαράζ, έχασε και στα μπαράζ. Έχασα στην έδρα της δηλαδή 0-3. Οπότε καταλαβαίνετε δύσκολα τα πράγματα. Άλλη μια ομάδα που δεν κατάλαβε. Εντάξει. Το μεγαλείο του μεγάλου Μιγκέλ Καρντόζο. Εν πάση περιπτώσει, τα λέμε και αυτά, τα αναφέρουμε στενάχωρα πράγματα, αλλά πρέπει να τα πούμε. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ να σταματήσουμε όμως. Η ώρα πήγε 11:30, δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματά σας μέχρι τις 12. Το πρώτο μήνυμα χρονικά που είχε στην εκπομπή είναι από τον Ζουλιέτ Μπινές και λέει το εξής. Παιδιά, αν μπορείτε καθυστερήστε λίγο την έναρξη γιατί σφουγγαρίζω. Είδα το βίντεο του γκουρού στο Queen και έσταξαν και τα πολύφωτα πέλφε και σπέρμα. Έτσι πρέπει. Ή όπως τα λέγει κάποιος, έτσι πρέπει. Δεν έχει κουσία καραγκουνί, λέει, αναφέρομαι στον Τεχέα προφανώς. Κάθε φορά που ακούω για τον Καρνέζη τον Πουλουσίνο με πιάνει ένα σφάχτη, μάλιστα. Πολύ καλά. Μόνο Μύρτσος βλέπω. Μεγάλη αλήθεια. Ζουλιέτ Μπινές πάλι. Όλοι μα όλοι έχουμε ανέβει σε παλαιού τύπου ζυγαριά σε φαρμακείο και πολλοί δεν έβγαλαν άκρη. Τι παλαιού τύπου δηλαδή, ρε παιδιά, τώρα να μην βγάζει άκρη. Αναλογική εννοεί. Τι εννοεί παλαιού τύπου? Τι από αυτή που βάζει το αντίβαρο από την άλλη μεριά. Εντάξει. Τι να σου πω, ρε Σιτάκι, τώρα δεν βγάζα άκρη. Με τη μάπου όση ώρα ο Τάκαρος μας ταξίδευε με τα πριόνια του, εγώ σιγοτραγουδούσα το «Σαν απόκληρος γυρίζω». Πόσο μεγάλη αλήθεια ότι κάθε φορά από τη χαμένη ομάδα τελικού η ενδεκάδα βγάζει κατευθείαν το μετάλλιο με αηδία, εκτός από τις δευτερότριτες αλλαγές που το φοράνε με καμάρι. Ναι. Εντάξει, ναι. Ισχύει, εντάξει, είναι ξενερωμένη. Τι να κάνουμε, είναι ξενερωμένη. Ψηλέ, επειδή από αύριο έχεις ρεπό, τι βλέπεις για τους δύο ημιτελικούς της Ευρωλίγκας και ποιος νομίζει θα το σηκώσει? Επειδή νομίζω θα το σηκώσει η Μπαρσελόνα. Όπως έχω πει από την αρχή της χρονιάς, λόγω ρόστερ. Αυτό έχω πει από την αρχή της χρονιάς και λόγω του ότι είναι η ομάδα που δεν αποδυναμώθηκε μες. Δηλαδή, Τσεσκά, ας πούμε, τι να πει. Έφυγε ο Τζέιμς, ο Μιλουτίνοφ, το ένα το άλλο, πέρασε τον παθόν της στον τάραχο μέσα σε όλη τη χρονιά και παρόλα αυτά έφτασε μέχρι εδώ. Και μπράβο της. Αλλά η Μπαρτσελόνα είναι αυτή που είναι από την αρχή. Δεν βάζω τον Γκασόλ στην εξίσωση. Αυτό ήταν ένα, ξέρεις, δεν ήταν κομμάτι του σχεδιασμού, ούτε ήρθε στην πραγματικότητα για να δώσει κάτι. Ήρθε για λόγους άλλους. Η ομάδα όμως είναι ήδη από την αρχή. Αυτό. Μας θυμίζουν, φίλοι, ότι ο Φάντροκ είχε βγάλει το Στεριούδα, είχε βάλει το Χριστίδη και έκπηγε στους 4 του UEFA. Μας θυμίζουν επίσης ότι η φάση με τον Κρούλ, η οποία έχει γίνει στα πέναλτι με την Κωνσταρίκα στα προημιτελικά, δεν επαναλήφθηκε στην αμέσως επόμενη φάση στα ημιτελικά με την Αργεντινή, όπου κράτησε τον Σίλεσεν και αποκλείστηκε. Ναι, σωστό. Τρομερό και αυτό όμως, έτσι.
όταν ξέρεις, τα χωρίζουν μέρες αυτά τα δύο. Ναι. Το ότι δεν το έκανε. Ναι, οκ. Okay. 2004 επικοινώνησα μαζί σας στις Πανελλήνιες. Είπα την καφρίλα και με κράξατε. Ξανά σήμερα, διάβασμα για ειδικότητα, γέρασα. Δεν σε κράζουμε όμως. Ναι κύριε Στέφανε, τραγανός εδώ. Βάλε 50 κουμπάκια έκσταση και 10 Red Bull. Και 25 μάλλον σπιντάκια. Έχω βάλει DJ Bull και στροβιλίζομαι. Θα το στρίψουμε κύριε Στέφανε. Θα το στρίψουμε. Ναι. Δεν βάζεις λιάγκα στο δουσού ούτε και του φωστήρα. Ο Κιμ κάνει παράνομη τη χέτιλα σποτήρα. Ή αν θες μαλλί του Νεϊμάρ ξύλο με τη ζωστήρα. Λέει ο Μερακλής Πουαρό. Τι θέλει με το μήνυμα, άρε βλάκα βαϊμάκι, έκλεβες λεφτά από τον κόσμο, ρε ηλίθιε, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Ρε τι. Λέγαμε χθες με καμάρι, το κράτησαν στο λαιμό τους Καβάνι και Ράσφορντ, respect. Δεν το είδα. Ναι. Respect πάντως, ναι, εντάξει. Όπως λέει και ο Κώστας από Λαμία, λέει μόνο τεράστιος Καβάνι το φόρεσε το μετάλλιο και χειροκρότησε ως το τέλος στη Βιγιαρεάλ. Α, περίμενε, βρήκα συνέχεια. Α. Σε ενοχλεί ο Μηθριδάτης, ρευλάκα βαϊμάκη, όταν κλέβεις τα προαθήματα την Ολυμπιακάρα στο μπάσκετ είναι όλα καλά. Εντάξει. Εντάξει, ωραία. Λέντε. Γλάντι. Εντάξει, είπε με ενοχλεί ο Μηθριδάτης. Ναι. Εγκλέντι, γι' αυτό σου λέει. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Ο Σατράπης σε αυτή τη συνεχή έξαλλη κατάσταση είναι η αρχή του Fight Club 2.1. Μάλιστα. Κύριε Γιάννη, έχω Ολλανδική Βαλεριάνα με τον 15. Να σας στείλω λίγο, λέω μου μην της μάνα σας. Αυτό που να σου πω με το 15, με αυτό το μετό, με αρέσει πάρα πολύ όποτε χρησιμοποιείται. Ποιο το? Το μετό. Α. Δεν λέμε ρε παιδί μου ότι ξέρω εγώ πήγα και πήρα ένα ξέρω εγώ. Έδωσα 20 και πήρα ένα πουκάμισο. Ναι. Χαβανέζικο. Πήγα και πήρα ένα χαβανέζικο πουκάμισο με το 20. Δεν το έχει ακούσει. Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν το ακούσα, αλλά το ακούω αυτό που λες. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Μην μπερδεύεστε, δεν έκρεβε λεφτά από τον κόσμο Βαϊμάκης. Τα είχε πληρώσει όλα τα κουρασάν που είχε φάει. Mm-hmm. Εκτός από τα κουρασάν στεργείου που τα πλήρωνε ο φορολογούμενος. Μάστε. Γιατί είναι τα πλήρωνε ο φορολογούμενος, γιατί δεν τα πληρώνουν στα καψιμί τα κουρασάν στεργείου, δηλαδή τι εννοείται. Αφήστε τα αυτά. Ποιος δεύτερος πατέρας, ρε παιδιά. Εγώ είμαι 38 και είχα δάσκαλο στην Τρίτη που μας είχε όλη τη χρονιά και μπήκε πρώτη μέρα της Τετάρτης και μας ρωτούσε τα ονόματά μας. Μάλιστα. Ένας ευλογητός μας χρειάζεται να ξεβρωμήσει ο τόπος. Βλέπω εδώ. Πάντα έτσι ήταν, απλά δεν ξέραμε. Τα θυσιάζουν όλα στο βωμό του Tolerance. Αν χώριζε στην Ελλάδα του. Αν χώριζε, συγγνώμη, όλες τις χώρες του κόσμου σε 7 κατηγορίες βάσει κλιματικότητας, η Ελλάδα θα βρισκόταν στην πρώτη κατηγορία, την πιο ασφαλή. Γιατί 7 κατηγορίες, δεν το κάνουμε 17. Τι 7 κατηγορίες, για ελαμπορέτα. Στείλ το σε mail, αν μπορείς. Είμαι σε δίλημα μεταξύ του να πάω διακοπές εντός Ελλάδας πριν τη δεύτερη δόση του εμβολίου και του να πάω στο εξωτερικό μετά. Λέω να το παίξω κορώνα και γράμματα, λέω στην Εφίλ Νέβιλ. Και τα δύο δεν παίζουν. Εγώ θα κάνω το δεύτερο, να σου πω. Ναι. Για ναι, εντάξει. Αν στο μυαλό σου είναι τι, ότι να πάω, να μην έχω κάνει δεύτερη δόση, αλλά να πάω εντός Ελλάδας που είναι πιο ασφαλή τα πράγματα, γιατί είναι πιο ασφαλή τα πράγματα. Με τόσο κόσμο πάει, έρχεται κτλ. Οπότε. Το... Εγώ θα έλεγα να κάνεις διακοπές αφού εμβολιαστείς και τη δεύτερη δόση, είτε Ελλάδα το εξωτερικό, αλλά να εμβολιαστείς για να είσαι και πιο. Έτσι, να νιώθεις και πιο ήρεμος. Να εμβολιαστείς συν 15, τουλάχιστον. Ναι. Τουλάχιστον συν 15. Κανονικά είσαι 45, αλλά επειδή δεν προλαβαίνει, δεν σώνεται το καλοκαίρι. Αν έχεις κάνει την πρώτη δόση, έχεις μια κάλυψη, ας πούμε, τύπου 50-60%. Μετά από 15 μέρες έχεις ένα 80ράκι σίγουρα. Ναι. Άμα κάνεις και τη δεύτερη, τις πρώτες μέρες. Έχεις ήδη το 50-60 τις πρώτες μέρες. Θέλω να πω, είσαι κάπως καλυμμένος. Δεν είσαι ξεβράκωτος. Δεν πας ξεβράκωτος. Αυτό λέμε. Γιατί τόσο καιρό πηγαίναμε ξεβράκωτοι όμως ένα χρόνο. Αλήθεια. Αυτό λέω. Ότι τώρα τουλάχιστον έχουμε μια κάποιο είδους, ας πούμε, προφύλαξη. Ναι, ναι. Αυτό. Στο
Στο σχολείο μου υπήρχε δάσκαλο με κατηγορίε για παρενόχληση που δεν έφτασε στη δικαιοσύνη και συμμαθητέ που σκότωνε γάτε. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Α, συγγνώμη, ο δάσκαλο αποχώρησε ησύχω και για το συμμαθητή με τι γάτε έλεγαν ότι είναι λίγο περίεργο, αλλά παιδί είναι. Μάλιστα. Κύριε Κώστα, ήταν η Λιμόνη το 93 η μεγαλύτερη μπασκετική απατεωνία? Εντάξει, ομάδα που ήταν ο Φρανκ Μπιτέρ με αυτό το μαλλί δεν μπορεί να την πει απατεωνία. Μπορεί να την πει μόνο στιλιστική άποψη. Ναι. Εντάξει, πέραν αυτού ήταν. Δεν πρόλαβε να τον ολοκληρώσει ευτυχώς, αλλά προσπάθησε να προκαλέσει μια μεγάλη καταστροφή στο μπάσκετ. Και φορτωθήκαμε εμείς μετά, ας πούμε, τον Μάλκοβιτς, γιατί είχε φτιάξει εκείνο το πράγμα στη Λιμός. Για μένα είναι μια πολύ μεγάλη. Πολύ σωστά εκείνο το πράγμα. Μια πολύ μεγάλη μπασκετική μου αντιπάθεια ο Μάλκοβιτς. Και μην εξετάσουμε τώρα, ναι, αλλά αυτό και πήρε ναι. Γιατί θυμίζω ότι πήρε το ευρωπαϊκό μεν και μετά διέλυσε μια ομάδα, πλακώθηκε με τον Ντομινίκ και την επόμενη χρονιά, ας πούμε, έκανε ένα συνοθήλευμα παιχτών. Πλακώθηκε με το Σάλεϊ, βγήκε και είπε: δεν πρέπει να υπάρχει παίκτη που να παίρνει περισσότερα χρήματα από προπονητή. Είπε διάφορα μυθικά με αυτή την ξυνήλα στη φάτσα και νομίζω ότι έκανε περισσότερο κακό από το καλό που έκανε φέρνοντας το πρώτο ευρωπαϊκό, ας πούμε, στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό τελικά. Λοιπόν, το με την πλάτη στον Μπίρχοφ δεν είναι πιασμένο. Επίσης, ο Σαβανάσοβιτς προτείνει τον όρο Καλαμπαλίγδα ως τον καταλληλότερο για να περιγράψει τη μάκα που εγκλωβίζεται στα πέριξ των Χλεχλενίων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Συγγνώμη από στρώτα, αλλά. Τι έχει παίξει με τον κύριο Κώστα και τα κουρασάν? Εγώ ήξερα ότι η Μουχρίτσα είχε εξαλαφρώσει κάτι περίπτερα στα νιάτα του, λέει ο Έντκαν Ανακαμάλι. Τίποτα δεν έχει παίξει. Είπε κάποιο για τα κουρασάν του στρατού, στεργείου κτλ. Τα οποία λέω ότι και εμεί τα πληρώναμε. Δεν τα παίρναμε τζάμπα. Άρα τίποτα δεν έχει παίξει. Ο μόνο ελαφροχέρι αυτό εδώ πέρα το στούντιο είναι ο κύριο Γιάννη. Με σεβασμό και ηρεμία, λέει ένα φίλο, τη πρόσφερα μπατσάκια σοφρονισμού στο ποπουδέλι τη. Βέβαια είχε πλάνο και είχα και εγώ πλάνο. Πλέον είμαστε φίλοι κάθε Σαββατοκύριακο. Καλή φίλη. Μάλιστα. Δάσκαλος στο δημοτικό μας έπιανα τις φαβορίτες και μας σήκωνε ένα μέτρο από τη γη. Επίσης μας κυνηγούσε με το χάρακα, έτσι χωρίς λόγο. Μάλιστα. Πότε όλα αυτά? Κοίτα, να σου φαντάζομαι πρέπει να είναι στην ηλικία μας. Στην ηλικία μου, συγγνώμη, γιατί σε είπαμε σε... Τι λέει, φιλία μετά το σεξ ισχύει μόνο σε μια... Δεν θέλω να το διαβάσω αυτό το μήνυμα. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος πραγματικά. Δεν χαλάνε φιλίες για ένα σεξ, ρε. Ναι, μάλιστα, οκ. Μπορεί να μας πει ο κύριος Γιάννης τη λέξη λιμόζ με την αρμόζα προφορά? Δεν έχει τίποτα σπουδαίο το λιμόζ. Λιμόζ, δεν έχει. Και όμως, ακόμα και έτσι σε, αυτό, ας πούμε, σε αυτές τις λιγοστές συλλαβές, δίνεις μια εσάνς ερωτισμού πολύ καλύτερη από ότι εγώ. Μπράβο, μπράβο. Συγγνώμη, εντάξει, και με τον πόσο, ναι, και με τον πόσο, και με το πόσο, χωρίς να λέμε το πόσο, με το 10, πήγαμε με το 10, με το 20. Και με τον πόσο μου ισχύει. Είναι ωραίο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ο κύριος Κώστας έτυχε να μην το γνωρίζει. Πώς είναι το ονοματάκι του κυρίου που αποκάλεσε την κυρία Λιμόζα Πάτη? Θα ήθελα να του κάνω ένα απαλό blockout με τους αγώνες μου. Υπογραφή Ρισάρντα Κουρί. Εντάξει, respect για τον Ρισάρντα Κουρί τουλάχιστον, έτσι, ναι, θέλω να πω. Οπωσδήποτε. Από όλους εκεί πέρα τους διάφορους, ας πούμε, τους μπιλμπάδες και τους δεξιά-αριστερά κτλ. Respect για τον Τακουρί, αιώνιο respect. Φοβερός αθλητής και ωραίος τύπος και παιχταράς. Μάιστρο του έρωτα και εσύ ο σεβαστός σολίστας από δίπλα, λέει ο Κώστας. Μιλάω με Νέτο εδώ και ένα μήνα σχεδόν καθημερινά μέσω των social. Έχουμε κοινούς γνωστούς και μιλάμε αρκετά. Κάποια στιγμή το φέρνει η κουβέντα και μου λέει ότι έμαθε πως ο πρώην της τα είχε με την κολλητή του και γι' αυτό τον χώρισε. Μετά από κάποιες μέρες προτείνω να βγούμε. Στην αρχή δέχεται και λέμε στο φλου μια ημέρα. Μετά όμως, όταν έρχεται η προηγούμενη μέρα και τη ρωτάω πού θα πάμε κτλ., μου λέει ότι έχει πιεσμένο πρόγραμμα, κάνει μια εργασία για τη σχολή της κτλ. Μετά από κάμια εβδομάδα μου λέει από μόνη της ότι θέλει χρόνο. Δεν μου αποκλείει ωστόσο κάτι. Εγώ το δέχομαι. Εδώ και δύο μέρες περίπου αντιλαμβάνομαι ότι είναι λιγότερο θερμή στα μηνύματα και απαντά, αλλά λίγο πιο αραιά. Ερώτηση. Αφήνω 2-3 μέρες πάγωμα επικοινωνίας για να μην την πιέσω και το παίξω cool και συνεχίζω μετά, ή συνεχίζω να της μιλάω σχεδόν κάθε μέρα? Και ποια θα ήταν ίσως η κατάλληλη συγκυρία για να της προτείνω να βγούμε δεύτερη φορά? Εγώ λέω αφήνεις να δεις, θα σου στείλει κανένα μήνυμα αυτή ή μόνο εσύ θέλεις και σου απαντάει εκείνη? Ή περισσότερο ή λιγότερο τυπικά. Άσε λίγο να δούμε αν θα σε έχει καθόλου στο μυαλό της
Και αν σου στείλει και σου πει ναι, που χάθηκε αυτά και τα λοιπά, και πιάσετε κουβέντα και δει καλό κλίμα, ξαναπέσει να βγείτε. Διαφορετικά, αν τη στέλνει συνέχεια εσύ και εκείνη σου απαντάει και δείχνει και από τα μηνύματά του ότι απαντάει και λίγο τυπικά κτλ., νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να τραβήξει παραπάνω. Δάσκαλος έτριβε τα κεφάλια μας στον πίνακα, διαβάζω. Άλλος λέει: επιβεβαιώνω για δάσκαλο διευθυντή που τραβούσε φαβορίτες για σοφρονισμό το 2004. Α, μάλιστα. Ευτυχώς βγήκε σύνταξη μετά ένα χρόνο το λουστήκαμε. Τι λες τώρα. Μάλιστα. Στράτλι. Έχετε, Ιάννη, δύο λεπτά για βάρ να σας μιλήσω. Τρίμην και ο τοξεβουλωτή τη φίλη πριν καμίσω. Και κόβω νύχια φιλικά για να τον ακουμπήσω. Ξέρω τώρα, εδώ αυτό το και έπρεπε να είναι ή, όπως καταλαβαίνετε, αλλά σήμερα είναι μια ειδική μέρα. Ναι. Συγγνώμη, σε λίγους απευθύνεται αυτό, ναι, που λέω. Αλλά όχι τόσο λίγους ενδεχομένως. Ναι, ναι, αλλά σήμερα είναι μια μέρα που μπορείτε στα τριλήματα, στο τελευταίο κομμάτι, mm-hmm, στο δεύτερο και το τρίτο, αντί για τη λέξη ή, να χρησιμοποιήσετε τη λέξη και. Mm-hmm. Ο Elefai λέει: και μόνο που λέει Λιμόζ ο κύριος Γιάννης, νομίζουμε ότι με πάργυρο κουταλάκι ανακατεύουμε στην Πορσελάνη και σπάμε το πετσοφλόκι της Φρανσέ κρεμμυδόσουπας. Ό,τι και αν είναι το πετσοφλόκι. Ο Elefai αναρωτιέται το εξής, περί γαλλικού μπάσκετ. Πόσο έχασε ο παγκόσμιος πολιτισμός που δεν περιέγραφε Ντεμορή, Ντακουρί, Μπενιό, Στρόφσκι, Ντιμπουισόνι, Φναγγέλ, ο Δημήτρο Χατζηγιώργαρος. Mm-hmm. Ωραίο θα ήταν αυτό. Έχετε άδικο. Υπάρχει φιλία μετά το σεξ. Εγώ κεράστηκα ένα βράδυ με την κολλητή μου. Καταλάβαμε ότι ήταν λάθος και κρατήσαμε τη φιλία μας. Υπογραφή. Είμαι νέτο. Fun fact από τον όπου φυσάει ο άνθεμος. Στο Μουντιάλ του 14, πέραν του Κρουλ, ο Φανχάλ είχε περάσει το μικρό τελικό ως αλλαγή και τον τρίτο τερματοφυλάκα Μισελ Βόρμ, βάζοντας έτσι και τους 23 παίχτες που είχε μαζί του. Είμαστε. Μωρέ, μπράβο. Αυτό τα έχει κάνει ο Μαλκέτα στο 94, ναι, έτσι. Γατιά. Βέβαια. Το μένουμε φίλοι μετά το σεξ είναι σαν να σε βομβαρδίζει την Τετάρτη και την Πέμπτη σου ρίχνει ανθρωπιστική βοήθεια με τα ίδια βομβαρδιστικά, λέει ο Δενέτσου σε Καραγκουνή. Όχι, το που είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Αντρέα Γκάση, δεν είναι πιασμένο. Επίσης, καλά κάνεις και ρωτάς. Οπωσδήποτε. Ναι. Για να ξέρω, Κάς λέει: εδώ και 5 μήνες προσέχω τη διατροφή μου. Το Σάββατο με τον τελικό θα φάω πίτσα. Κάποια πράγματα είναι ιερά. Είναι ακριβώς έτσι. Και δεν παθαίνεις και τίποτα. Ας πούμε, αν μια φορά στο τόσο κάνεις και μια παρατυπία. Ούτως ή άλλως οι διατροφολόγοι όλοι αυτοί, γιατί σου δίνουν και μια free day έτσι λίγο να ξεσκάς. Ναι. Μην τρελανόμαστε κιόλας. Σήμερα άνοιξαν τα μπάρ στη Στουτγάρδη. Με 2 μπύρες φτιάχτηκα και πήγα σπίτι να ακούσω Fight Club. Έτσι, απλά με φόρα. Rest in peace στο Θεούλη δάσκαλό μου που μας έπιασε να αντιγράφουμε γεωγραφία 5ης δημοτικού, μας έστησε στη σειρά και μας έριξε τη σφαλιάρα τρένο του Βέγκου. Μάλιστα. Παραθερίζω σε κάμπινγκ, λέει ο Λευτέρης, πριν από χρόνια και υπάρχει γήπεδο τένις στο οποίο με ένα φίλο μου προσπαθούμε να αλλάξουμε καμιά παλιά. Μας πλησιάζουν 2 Γάλλοι, πατέρας και γιος, και μας ζητάνε να παίξουμε διπλό αφού δεν υπήρχε άλλο ελεύθερο γήπεδο. Ο γιος Γάλλος παίζει μόνο με drop shots και ο δικός μου ψιλοφορτώνει και στη 10η φορά ξεκινά γρήγορα, προλαβαίνει και παίρνει τον πόντο, στη συνέχεια απευθύνεται στο μικρό και κάτι του λέει στα γαλλικά, αλλά δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Τον ρωτάω λοιπόν τι λένε και μου απαντά. Hey. Του είπα κάθε μέρα πασχαλιά. Κάθε μέρα πασχαλιά, μάλλον στα γαλλικά. Μάλιστα. Γιατί δεν λέτε για τον Γιώργο το Φυρό που το 94 με την Κατοβίτσε άλλαξε τον τερματοφύλακα πριν τα πέναλτι. Ορίστε. Ορίστε και ο Γιώργος ο Φυρός. Μπράβο στο Γιώργο το Φυρό. Κύριε Γιάννη, τα νέου τύπου περίπτερα που είναι σαν μικρά mini markets, τα ποθείς, τα θες, τα λιγουρεύεσαι. Αν βγαίνει ο Έντγκαν, ένα καμελτό, Επειδή σου βγάλουν, σου ξυπνάνε πάθη, σου βγάλουν γούστα. Όχι, πια το έχω. Το έχει ξεπεράσει. Ναι, το έχω ξεπεράσει. Μου έχει φύγει αυτό το ήρτζ για βούτα πια. Πολλά χρόνια. Πολλές δεκαετίες πια. Τώρα που το πες, βέβαια. Αλλά όχι. Καλά, τώρα έχουν όλα κάμερες. Ναι. Δεν είναι. Πέρασαν αυτές οι αγνέ εποχές.
Έτσι. Που βούταγες και έλεγες, άμα με δει ο περιπτεράς, με είδε. Αν δεν με δει, είμαι οκ. Okay. Δάσκαλος κάποτε πέταξε κυμωλία στο μικρό μου αδερφό και το πέτυχε στο μάτι. Μετά τον έστρωσα εγώ. Και αυτό μου θυμίζει ότι σε φροντιστήριο. Πρέπει να ήμουν 16 χρονών, πρώτη Δευτέρα Λυκείου, πήγαινα φροντιστήριο για μαθηματικά, γιατί από δεν τα πολύ κατάφερνα. Ναι. Κάποια φάση που κάναμε χαβαλέ, γύρισε ο καθηγητής και πέταξε κυμωλία. Ναι. Την οποία αναπέφυγα μαίστρικα και έσχασε το κούτελο τόπου πίσω. Το θυμήθηκα τώρα που για την κυμωλία σαν εικόνα ότι έκανα μαεστρική αποφυγή. Ένα τέτοιο πράγμα με το που είδα να γυρίζει με την κυμωλία και το έβγαλε εδώ ξαπατρίο από πίσω. Καημένος. Λοιπόν, ο Παρή Μπεν Μαρή μας έχει στείλει το εξής. Τελευταία φορά που επικοινώνησα μαζί σας ήταν την περίοδο μεταξύ 2001 και 2003, τότε που σας άκουγα μπροστά από homemade υπολογιστή, συναρμολογημένο από φίλο κομπιουτερά του αδερφού μου, με φορτωμένο σπασμένο CM0102 και δίπλα ασημένιο ραδιάκι Philips, σπασμένο από τις τούμπες και περιτυλιγμένο με χαρτοτενία ώστε να μην φεύγουν οι μπαταρίες. Ήταν τότε που κάνατε επικές εκπομπές για το CM, όπου σαν 14 ετών πεδαρέλει ακόμα, είχα τολμήσει να σας καλέσω και να ζητήσω να μιλήσω στον κύριο Ιάννη, ώστε να μου πει παίκτες που σιγά μη μου έλεγε λόγω της έλλειψης χρόνου της εκπομπής. Έτσι για την καβλάντα πήρα για να πω ότι μίλησα με τον Τζαούς στο σχολείο, άσε που του μίλησα και στον Ενικό, ντροπή. Μετά το 2005 τίποτα, το ραδιάκι δεν φτούραγε για να πιάσει τη νέα σας στέγη από επαρχία, οπότε και σταμάτησα να σας ακούω. 17 χρόνια σχεδόν μετά, έχω επιστρέψει στην παρέα σας και σας γράφω για να σας ευχαριστήσω που μου κρατάτε συντροφιά στο εξωτερικό πλέον και στα χιλιάδες χιλιόμετρα που διανύω κάθε μήνα. Μάλιστα. Χωρίς το ραδιοφωνάκι με τα σιλοτέι πάνω και τις ταινίες, βέβαια, έτσι. Ναι. Και ένα ιστερόγραφο λέει να σας ενημερώσω ότι έκοψα το κάμισμα εδώ και 6 μήνες μετά από 13 χρόνια με τη μέθοδο του Άλεν Καρ και το μόνο μετένιωσε είναι ότι δεν το είχα κάνει νωρίτερα. Όπως έχει πει και ότι τα νομίζεις ως Αλέν, το να καπνίζεις είναι σαν να θέλεις να φοράς στενά παπούτσια ώστε να νιώσεις όμορφο όταν τα βγάζεις. Λοιπόν, ο Νίκος Σταματέλος μας θυμίζει, λέει, είχε βάλει κοέντα ο Φυρός, αλλά αποκλείστηκε τότε ο Άρης. Μάλιστα. Δεν έπιασε τον κόλπο. Δεν έπιασε τον κόλπο. Ο Άρη Χάν Σόλο, λοιπόν, μας έχει στείλει το εξής. Μόλις σας άνοιξα και ακούω για κάτι δασκάλους που δέρνανε. Θεσσαλονίκη 96-97, δασκάλα από Δευτέρα Τρίτη Δημοτικού, μας σαπάκιαζε στα χαστούκια μέχρι να την περιλάβουν οι μαμάδες μας. Μετά μάθαμε ότι χαρτόπαιζε Σαββατοκύριακα και κάπως εξηγήθηκε το πράγμα γιατί μας κοπάναγε συνήθως Δευτέρα ή Τρίτη. Μάλιστα. Πω, ρέση. Κύριε Γιάννη, θέλετε να έρθετε αύριο μετά την εκπομπή στην έπαυλή μου να σας βαρέσω 11 πέναλτι, να μην πιάσετε κανένα και μετά να μου βαρέσετε εσείς 11 και να πιάσω το τελευταίο, λέει ο Λεοπόλδο. Γκουρού του έρωτα, μασόνε του ερωτισμού, Bill Gates που φυτεύει στο DNA σου στις ψυχές των νέτων και εσύ μικρέ έρβγε το εισπράκτορα Φίλιππα εκεί δίπλα κάθε καλησπέρα. Εδώ και κανένα δίμηνο γνώρισα μέσω Instagram νέτο 7 προς 8 από Αθήνα με αφορμή μια ομάδα αλληλεγγύης. Μετά τα πρώτα μηνύματα που έσπασε ο Πάγος και τα λοιπά, είμαστε πιο διαχειτικοί και πιο άνετοι, χωρίς όμως να ξεπερνάμε τα όρια. Μετά από συζητήσεις που κάναμε για διάφορα θέματα, σας αναγνώρισε το επάγγελμά μου όταν με ρώτησε. Μουσικός στο Ηράκλειο Κρήτης, τοπικής μουσικής. Και ενθουσιάστηκε αρκετά. Και μεταξύ σοβαρού και αστείου άφησε να εννοηθεί να παίξουμε όλοι μαζί μουσική, να πιούμε, να πούμε τραγούδια κτλ. Ωστόσο, όλο τον καιρό το σκάουτινγκ έπεφτε βροχή σε όποια κίνηση υπήρχε στα social της, πας και πάρουμε καμιά μυρωδιά για το αν υπάρχει ανταγωνισμός. Κάτι υπάρχει στο νου μου, αλλά σίγουρα όχι με βεβαιότητα. Και ρωτώ τώρα, γιατί είμαι σε μια στασιμότητα και δική μου, αλλά και με βάση αυτό που βλέπω. Παρότι λοιπόν οι απαντήσεις της πάντα είναι γλυκές, με φούλη και ότα, υποκριστικά κτλ., πάντα σχεδόν αργεί 1 με 2 μέρες. Και ρωτώ, είναι σημάδι ότι κάτι υπάρχει, ας πούμε, στον ορίζοντά της ή απλά έλλειψη χρόνου για να ασχοληθεί με τα social? 1-2 μέρες. 1-2 μέρες. Δεν είναι 1-2 ώρες. 1-2 μέρες. Δεν ξέρω. Το αίτημα είναι επιθαρθείτε το παιδί Αθήνα. Να κρατάω μικρό κάλαθι τώρα που θα ανέβω και να κατεβάσω 5 στόπερ και μόνο επιθετικό φορτούμεναρο ή ένα 4-3-3 με ποντέν σε μπρούμα εξτρέμ και το φαράω παστελωτή μπροστά. Μικρό καλάθι και άμα να κάνεις αλλαγή δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα. Σημείωση είναι και οι δύο 29 ετών. Πάντα εγώ ξεκινώ οποιαδήποτε επικοινωνία, μια και αφήνω αναπάντητα μηνύματά μου σχεδόν πάντα. Δεν έχουμε ειδωθεί από κοντά, δεν έχουμε τηλεφωνική επαφή. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Γιάννη, αν αυτά τα νέα mini market ανήκουν σε όριμες θείες, θα συμπαθείτε λίγο περισσότερο αν θέλετε τον Τζον Τρακτέρι? Λίγο, ναι. Λίγο. Χάρη στην τεχνική της φοιτήτριας γειτόνισσας. Ντροπή. Ντροπή. Ντροπή αυτό το πράγμα. Ντροπή. Ντροπή. Ντροπή, Κωνσταντίνα. Και με αυτή την ντροπή να πω. Ντροπή. Ντροπή. Λοιπόν, ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Τάκη Μπουλή. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς.
Αύριο ο κύριος Γιάννης εδώ πέρα με μπάσκετ, με κουβέντα για τελικό, με Νίκο Τσιμπλάκο, με quiz, με δώρα, με φανέλες, με χαμό.